Λοιπόν, ακόμα μια πανιόνια πορεία με Λάμπρο Τσακίρη. Καλησπέρα σας. Δημήτρης Πετρόπουλος στο πρώτο μικρόφωνο και μαζί μας ο αντιπρόεδρος του Εραστέχνη Πανιωνίου, ο Δημήτρης Μιχαηλίδης. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε και οι δύο που είσαι εδώ. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λάμπρο, αν μου επιτρέπεις να κάνω μια εισαγωγή πριν να ανακρίνουμε τον αντιπρόεδρο. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές για τον Πανιόνιο. Είναι στιγμές που το ποδόσφαιρο έχει κατρακυλήσει, ίσως φαινόταν, ίσως δεν φαινόταν. Είναι στιγμές που το μπάσκετ και αυτό έχει κατρακυλήσει. Αυτό πιθανόν και να φαινόταν, γιατί υπήρχε μια πορεία η οποία φαινόταν ότι χειροτερεύει. Και βέβαια για τον Εραστέχνη, ο οποίος όπως ξέρουμε είναι η μάνα του λόχου, είναι ο χώρος που τα δύο αυτά αθλήματα θα βρουν την όποια στέγη. Δημήτρη, από την τελευταία φορά που ήρθες στον Αντρέα Τολεκάκη, νομίζω πριν από μερικούς μήνες, είχαμε δύσκολες εξελίξεις. Εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον μέσα από αυτή την εκπομπή θα βγει κάτι ενωτικό, γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το μόνο ευχάριστο που μπορεί να βγει είναι κάτι ενωτικό. Είναι πληγωμένος ο Πανιόνιος μας. Θα ξεκινήσω από την επικαιρότητα, Λάμπρο, αν μου επιτρέπεις. Πριν από μερικές μέρες είχαμε εδώ τον Διονύση τον Κοκκινάκη στην εκπομπή του Αντρέα Τουλεκάκη, ο οποίος παραιτήθηκε από το Δουσού. Δεν ήταν κάτι ευχάριστο. Παραιτήθηκε με κάποιες αιχμές. Είδες τη συνέντευξη, έχεις καθόλου εικόνα? Την έχω δει δύο φορές. Άφησε κάποιες σκιές, κατά τη γνώμη σου, όχι? Τι αίσθηση έχεις? Ο Διονύσης ο Κοκκινάκης ήταν ένα καινούριο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μπήκε με πολύ ορμή και διάθεση. Αλλά στον Πανιόνιο, όσοι ασχολούμαστε στη διοίκηση του Συλλόγου, ζούμε δύσκολες καταστάσεις και μαθαίνουμε να επιβιώνουμε με αυτές. Mm-hmm. Ο Διονύσης δεν άντεξε αυτές τις πιέσεις και δήλωσε παραίτηση. Mm-hmm. Νομίζω ότι κάτω από πολύ συναισθηματική φόρτιση και μη έχοντας εμπειρία για το τι τραβάμε όσοι άνθρωποι ασχολούμαστε με τον Εραστέχνη. Mm-hmm. Διάβασες την παραίτησή του, το κειμενάκι? Τι διάβασα, ναι. Είχε ένα σημείο το οποίο νομίζω ότι τουλάχιστον δημοσιογραφικά χρήζει να σε ρωτήσω. Τι καταλαβαίνεις ότι εννοούσε ο Διονύσης, κατά τα άλλα συμπαθής και γνωστός Πανιόνιος, ότι στον Εραστέχνη έχουμε πράγματα τα οποία γίνονται χωρίς αποφάσεις? Ψηφίζονται και δεν αποφασίζονται. Δεν υλοποιούνται. Αυτό για να μπορώ να το απαντήσω και να είμαι in the point που λέμε, θα πρέπει να εξηγήσει ο ίδιος ο Διονύσης τι εννοεί. Mm-hmm. Γιατί όντως υπάρχουν πράγματα που ψηφίζουμε στα διοικητικά συμβούλια, αλλά οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και mm-hmm. δεν εξαρτώνται από εμάς. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, αν εννοεί την περίπτωση του Members, χρόνια προσπαθούμε να βγάλουμε, να βγάλουμε τους εκμισθωτές από το χώρο. Έχουν αλλάξει 5 και 6 νομικές μορφές. Το να τους βγάλουμε δικαστικά και νόμιμα ήταν μια διαδικασία που κράτησε όσο κράτησε. Mm-hmm. Νομικά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα και η διαδικασία του να του πετάξει τα πράγματα στο πεζοδρόμιο μπορεί να φαίνεται ότι είναι μία μέρα, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και συναστηματικές φορτίσεις για να το κάνεις αυτό σε έναν άνθρωπο που μπορεί από αυτό το πράγμα να βγάλει 5 δραχμές, ξέρω εγώ, mm-hmm. να καλύψει κάποιες άλλες του υποχρεώσεις. Πολλά χρόνια το συνέστημα βέβαια πρέπει να είναι αυτό. Γιατί στον Πανιόνιο δυστυχώς δεν είναι μόνο ένα κηλικείο, ας πούμε εδώ. Στον Πανιόνιο μεγάλος αφροντιστής ήταν ο καπώνης της ομάδας, ζούσε μέσα στα αποδυτήρια, ήταν το σπίτι του, κοιμότανε, μαγείρευε, έπλαινε τα ρούχα, φρόντιζε το χόρτο, έκανε τα πάντα. Mm-hmm. Ο χώρος ακόμα αυτός έχει μείνει στην οικογένεια με μια μετακίνηση κάποια μέτρα πιο πέρα. Mm-hmm. Ναι, στη γωνία. Εκεί πέρα, στην οικογένεια του καπώνη. Δηλαδή και αυτό πάλι σε μια οικογένεια που έχει προσφέρει κάποια πράγματα στον Πανιόνιο, εύκολα μπορείς να πεις το κάνω, αλλά δύσκολα το κάνεις όταν ξέρεις ότι αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης. Εντάξει. Σωστά. Δημήτρη, Λάμπρο, αν με επιτρέψεις για να ολοκληρώσω για το Κοκκινάκη και μετά να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα. Επίσης τέθηκε και ένα θέμα ότι γίνονται πράγματα τα οποία δεν αποφασίζονται. Δεν ακούγεται καλό αυτό. Υπάρχει, κατά τη γνώμη σου, ως αντιπρόεδρος και χρόνια μέλος του Δουσού, συμβάντα που γίνονται? Και πάλι λέω ότι πρέπει κάποια στιγμή, αν δεν τα διευκρινίσει αυτά τα πράγματα, φυσικά, ο Διονύσης, φυσικά. Γίνονται πράγματα τα οποία κάποιες δεδομένες στιγμές δεν μπορεί να συγκληθεί ένα διοικητικό συμβούλιο. Mm-hmm. Βέβαια, εκεί υπάρχει το Προεδρείο του Σωματείου, που είναι οι δύο αντιπρόεδροι, ο Γενικός Αρχηγός, ο έφορος οικονομικής διαχείρισης και ο πρόεδρος, που μπορεί να πάρουμε κάποιες αποφάσεις mm-hmm. που χρήζουν άμεσα
που πρέπει να γίνουν άμεσα. Να υλοποιηθούν κάποια πράγματα, να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Δεν γίνονται κάθε μέρα διοικητικά συμβούλια. Δεν είναι εύκολο. Ποιοι απαρτίζουν το διοικητικό συμβούλιο αυτή τη στιγμή? Τα 15 εκλεγμένα του μέλη. Ναι, πες μας μερικά ονόματα. Τον πρόεδρο, το Βιομισελίδη. Ο πρόεδρος είναι ο Άρης ο Μισαηλίδης. Οι δύο αντιπρόεδροι είμαι εγώ. Γενικός αρχηγός είναι ο Σταύρος ο Κατσούλης. Δεύτερος αντιπρόεδρος, είπες δύο. Είπες ναι. Δύο. Ποιος είναι? Ήταν η κυρία Δήμα, παραιτήθηκε, μείνε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εντάξει, ο Χρυσοχώου είναι ακόμη. Εντάξει, ο Χρυσοχώου είναι γενικός γραμματέας. Είναι γενικός γραμματέας. Είναι ο Κώστας ο Τριανταφύλου. Okay. Είναι δεύτερος αντιπρόεδρος και υπεύθυνος οικονομικών. Η Τούλα η Παύλο που είναι ταμείας. Uh-huh. Ο Κώστας ο Μπεχράκης που είναι στο ποδόσφαιρο. Ο Παναγιώτης ο Τικυράκης, ο Κώστας ο Μπελίτσης, ο Παναγιώτης ο Τσιάπης. Έρχονται στα συμβούλια τα διοικητικά? Στην πλειοψηφία τους έρχονται. Έρχονται. Λάμπεο, ναι. Λόγω σε σένα. Όχι, απλώς ήθελα να, για να μην φύγουμε από αυτό το θέμα. Το θέμα με το Members είχε γίνει μια ανακατοσούρα με τις προσφορές και αυτά εκεί πέρα. Τελικά αποφασίστηκε θα δοθεί στην ενόργανη. Να ξεκαθαρίσουμε τα δύο πράγματα. Αυτό, ναι, πώς έγινε. Όταν έγινε ο διαγωνισμός, πολλοί πιστεύουμε, βέβαια βγαίναμε μετά κορονοϊό εποχή, πολλοί πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια πληθώρα προσφορών, γιατί πολλοί είχαν, σε πολλά μέλη είχαν ενοχληθεί από πολλούς δείχνοντας ενδιαφέρον για το χώρο. Μπαίνοντας στην ουσία των πραγμάτων, εμφανίστηκαν δύο ενδιαφερόμενοι. Στο διαγωνισμό, λες τώρα, με προσφορές πια. Χωρίς να πούμε τώρα ονόματα, γιατί δεν παίζει και κανένα ρόλο. Οι φάκελοι ήταν δύο. Μάλιστα, στην αποσφράγηση, μετά την αποσφράγηση, όχι εγώ, αλλά κάποιοι άνθρωποι εξοδοτημένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο, από την Ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ήρθαν σε επικοινωνία και με τους δύο ενδιαφερόμενους να δούνε τι σκοπεύουν να κάνουν το χώρο, τι να επενδύσουν κτλ. Και αμέσως μετά έγινε μια συνεδρίαση για να αποφασιστεί τι ακριβώς θα γίνει. Και οι δύο ήταν μακριά από μαγαζιά αυτού του είδους τα τελευταία χρόνια. Παλιά διαθέτανε μαγαζιά, αλλά δεν είχαμε περισσότερες πληροφορίες. Βέβαια, είχε μεταφερθεί από την πλευρά στο Πανθύρον και δεν μεταφέρθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι ο ένας από αυτούς είχε προβλήματα στο μαγαζί που είχε στην πλατεία και χρωστούσε και σε πολλά παιδιά από τους πάνθερες που δουλέψαν εκεί και στον άνθρωπο που του νίκιαζε το ακίνητο. Αυτή την πληροφορία δεν είχε μεταφερθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και έτσι οριακά βγήκε μία απόφαση κατά πλειοψηφία για αυτόν που ήταν που πλειοδοτούσε το διαγωνισμό. Όταν ενημερωθήκαμε και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου για το τι ακριβώς συμβαίνει με τον πλειοδότη, το παρελθόν του παγώσαμε το διαγωνισμό. Μάλιστα. Ο δεύτερος τη τάξη πλειοδότης? Το δεύτερο τη τάξη πλειοδότη δεν τον αγγίξαμε γιατί έπεσε μία ιδέα η οποία ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Μήπως επειδή θα μπούμε βέβαια αργότερα και στην ενόργανη, μήπως υλοποιηθεί μία μετακίνηση κομματιού της ενόργανης στο χώρο αυτό. Αυτογραφήσαμε και λίγο σε αυτό. Ναι. Νομίζω, και μπορέσει να στεγαστεί ένα κομμάτι της ενόργανης που είχε σχέση όχι όμως με τα αγωνιστικά τα τμήματα ή την καθαυτό ενόργανη, αλλά με τα τμήματα της γυμναστικής της γυμναστράδας. Mm-hmm. Που είναι γενική γυμναστική και δεν χρειάζονται όργανα. Και το personal, αν δεν κάνω λάθος. Και το personal. Mm-hmm. Το personal mm-hmm. με μία επένδυση που θα γινόταν και με και ένα μισθωτήριο που θα γινόταν στον χώρο, όπως μισθωτήριο είχε και το personal και απέναντι στον χώρο της ενόργανης, σε χώρο πάνω από την κύρια αίθουσα της γυμναστικής. Συγγνώμη, μισθωτήριο, δηλαδή ιδιώτης μίσθωνε στον Πανιόνιο? Ναι, ναι. Από τον Πανιόνιο. Από τον Πανιόνιο. Okay. Απλά η αίθουσα που μίσθωνε στον χώρο της ενόργανης ήταν 35 τετραγωνικά, αυτή η αίθουσα θα ήταν εγώ μεγαλύτερη. Το είχα δει εγώ αυτό. Αλλά δεν υπάρχει και τρόπος να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε το χώρο για να στεγάσουμε οτιδήποτε εκεί πέρα. Οπότε μόνο με το μισθωτήριο και με μια επένδυση που θα γινόταν από αυτόν που θα εκμίσθωνε το χώρο για να τον κάνει να κάνει και σαν gym, όχι personal απλώς, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να γίνει. Δημήτρη, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Να επανέλθω πάλι στο δουσού του Εραστέχνη. Ναι. Το δουσού του Εραστέχνη
εκλέγεται από την ψηφοφορία που γίνεται από το διοικητικό, από τις εκλογές που γίνονται. Από το Γενική Συνέλευση. Τα μέλη που θα κατέβουν στο ψηφοδέλτιο, ποιος τα ορίζει? Ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος. Που είναι, δηλαδή, ο πρόεδρος ορίζει ποια είναι τα μέλη. Έχουμε φτάσει δύο φορές στο παρελθόν, στις οποίες εκλογές δεν μετήχα κι εγώ, να έχουμε δύο ψηφοδέλτια στον Πανιόνιο. Ναι. Σε αυτές τις εκλογές. Δεν απαγορεύεται, απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται από τον νόμο, αλλά πιστεύω ότι δεν είμαστε τόσο δυνατό σωματείο να έχουμε αντιπαραθέσεις. Από τον πρόεδρο να απαγορεύεται, βασικά ρωτάω. Από τον νόμο δεν απαγορεύεται. Κάνετε προσπάθειες να μην το αποκαλύψετε. Εγώ λέω ότι είναι πολυτέλεια για τον Πανιόνιο. Mm-hmm. Δεν έχει τόσους ανθρώπους για να τρέξουν το σύλλογο. Είναι πολυτέλεια και διάσπαση του Πανιονίου του να κατεβαίνουν δύο ψηφοδέλτια. Mm-hmm. Είναι δημοκρατία, άμα το θέλετε. Σαφώς. Αλλά εδώ δεν είναι δημοτικές εκλογές ή πολιτικές εκλογές. Είναι ένα αθλητικό σωματείο που περνάει πολλές δυσκολίες και δεν του περισσεύουν άνθρωποι. Mm-hmm. Άρα, εγώ, αν μου πει κάποιος στον Πανιόνιο θα είμαι στρατιώτης, θα είμαι αντιπρόεδρος, θα είμαι έφορος ή θα είμαι οτιδήποτε, mm-hmm. αυτό το ρόλο που θα επιλέξει το σωματείο ή, ή αυτός που είναι πρόεδρος του σωματείου, εκεί θα κληθώ να δώσω. Όχι, εγώ θέλω να προχωρήσω στο παρακάτω. Ο πρόεδρος, ο Άρης, ο Μισαηλίδης, δεν μπορούσε να βάλει και ένα μέλος των Πάνθηρων μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο? Φυσικά, αλλά οι Πάνθηρες... Για να έχουν και οι Πάνθηρες τη φωνή τους. Οι Πάνθηρες, ναι. Τους Πάνθηρες καταρχήν, πάρα πολλές φορές τους έχω πει ότι επειδή είναι παιδιά που μεγαλώνουν στο παδικό κίνημα, έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Κάποια στιγμή λοιπόν από το παδικό κίνημα βρέθηκα να είμαι έφορος σε κάποιο τμήμα του συλλόγου και μετά να είμαι μέλος στα διοικητικά συμβούλια. Ναι. Από το παδικό κίνημα ξεκίνησα κι εγώ. Από Πάνθηρες. Και τι άλλοι από το ΔΟΣΟΥ, έτσι, μόνο εσύ. Και παλαιότερα μέλη. Στο ΣΦΟΠ και από το ΣΦΟΠ σε τμήματα του Εραστέχνη. Και έχω πει ότι κάποια παιδιά που μεγαλώνουν και είναι πάρα πολύ αξιόλογα, έξυπνα παιδιά κτλ., τους έχω επανειλημμένα ζητήσει να έχουν συμμετοχή, έστω και εθελοντική, σιγά σιγά να μπαίνουν σε τμήματα. Η πρώτη φορά που αποφάσισαν οι Πάνθηρες να κάνουν κάτι τέτοιο είναι τώρα που μπήκαν στο να ιδρύσουν την πυγμαχία και να αναλάβουν την ευθύνη του αντρικού του βόλεϊ. Ναι. Οι πόρτες είναι ανοιχτές, κανένας δεν αποκλείεται από κάτι τέτοιο. Όχι. Ποτέ όμως οι Πάνθηρες, ποτέ ιστορικά και πολιτικά, πολιτική τους άποψη, ήταν να μην μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια. Ούτε την εποχή Τσακίρη μετήχαν σε διοικητικό συμβούλιο, ούτε σε ΠΑΕ, ούτε σε Εραστέχνη, ούτε σε κανένα. Ναι, αλλά... Εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, π.χ. και ο Δημήτρης ο Χανιωτάκης, όπως και εγώ, ήταν από το κίνημα των Πανθύρων. Ήταν πρόεδρος του Πανθύρων. Και ο Τάξης ο Χρυσοχώου. Αυτοί επιλέξανε κύρια δραστηριότητά τους, ενεργητικότητά τους, να δοθεί στο τμήμα στον Εραστέχνη. Όχι, ξέρεις για ποιο λόγο το λέω. Γιατί τώρα πριν είπες για αυτό με το. Με την προσφορά που είχε γίνει, πως υπήρχαν εκκρεμότητες με υπαλλήλους που δούλευαν εκεί μέσα από τους Πάνθηρες, τους χρωστούσες και τέτοια. Άμα ήταν ένα μέλος των Πανθύρων μέσα, θα μετέφερα. Οι Πάνθηρες από εκείνο το περιστατικό και μετά, σε όποιες συνεδριάσεις κάνουμε διοικητικού συμβουλίου ή σε όποιες σημαντικές επαφές κάνουμε, είτε ήταν με τον Χριστοδουλόπουλο, είτε είναι για τις εξελίξεις του μπάσκετ τώρα, τους καλούμε και έρχεται το προεδρείο τους. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, για να υπάρχει ανοιχτά. Εγώ όμως επιτρέψτε μου, γιατί με πιάσατε ένα μονότερμα, και επειδή πιστεύω ότι αυτή η φάση είναι η χειρότερη φάση που περνάει ο Σύλλογος από την ίδρυσή του και μετά. Συμφωνώ. 130 χρόνια μετά την ίδρυσή του. Από το 1922 έχει. 108 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Θέλω να κάνω μία εισαγωγή από τη μεριά μου για την πλευρά του Εραστέχνη, που αφορά το πώς πρέπει ο κόσμος του Πανιονίου να κινηθεί. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα γενικό αφορισμό και έχουν στηθεί κρεμάλες και ισοπεδαίνουν τα πάντα με κουβέντες που λέγονται, με δηλώσεις που κάνουν διάφοροι, που δεν βοηθάνε στο να στηρίξουμε αυτό που λέγεται Πανιόνιος τώρα. Μην ξεχνάμε ότι το τελευταίο κάστρο που έχει μείνει αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα του Πανιονίου είναι ο Εραστέχνης. Αυτό λοιπόν τον Εραστέχνη κανένας δεν μπορεί να το βαφτίσει μπουρδέλο και να λέει τόσο βαριές κουβέντες, γιατί αυτό λειτουργεί διαλυτικά στον κόσμο. Και να δούμε αν είναι όντως ο Εραστέχνης Πανιόνιος ένα μπουρδέλο όπως χαρακτηρίζεται από κάποιους, ή αν είναι μια ελλειπέστατη διοίκηση που πρέπει να φύγει αύριο το πρωί.
Λοιπόν, η διοίκηση αυτή του Ερασιτέχνη υπό την προεδρία του Άρη του Μισαηλίδη τα τελευταία 5-6 χρόνια, έχοντας ορίζοντα ακόμα μια διατία ή και νωρίτερα αν ο κόσμος την πάυσει, γιατί εκλεγμένη διοίκηση είναι, έχει παραλάβει τεράστια χρέη και δεν έχει δημιουργήσει ούτε ένα ευρώ χρέος στο Σύλλογο από τη δραστηριότητά της. Έχουμε αποπληρώσει πολίστες από την εποχή μετά Τσακίρη και Τσάβαλου εποχή ακόμα. Έχουμε πληρώσει εφορίες, την οποία πρώτα ο Θεός με αυτή την επιχορήγηση του Δήμου Νέας Μήνης, που είναι και η τελευταία κατάσχεση, την ξοφλάμε τελείως, ακόμα και το φόρο το φετινό. Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, ο φόρος που μας βγαίνει εισοδήματος και για το 2019, για το 20 ας πούμε, θα το ξοφλήσουμε και αυτό. Δημήτρη, και μένει... αν μου επιτρέπεις, να, δεν σε διακόπτω. Επάνω σε αυτό που λες, κάποια στιγμή εκτός αέρα, έχουμε πει ότι ο Ερασιτέχνης πληρώνει φόρο εισοδήματος για εισοδήματα που δεν λαμβάνει. Ακριβώς. Θα ήθελα αυτό να το διευκρινίσεις και να ακουστεί, γιατί είναι τραγικό αυτό που λέω. Θα το διευκρινίσω. Λοιπόν, ξοφλάμε λοιπόν την εφορία οριστικά. Μας μένει ένα μικρό όφελος στο ΙΚΑ, το οποίο είναι αριθμισμένο, φεύγοντας δηλαδή και το υπόλοιπο του ποσό από τις 60.000 ή άλλες 15, τα υπόλοιπα πάνε σε μια κεραία της WIND και ησυχάζουμε και από το ΙΚΑ. Είμαστε ο μοναδικός λοιπόν οργανισμός στον Πανιόνιο, ο οποίος μπορεί να πάρει φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα αύριο το πρωί. Κανένας άλλος. Πολύ καλά. Έτσι. Τα χρέη που ξεπληρώσαμε μόνο για τους πωλήστες ξεπερνάει τις 600.000. Έχω και κατάσταση, άμα θέλετε, με τα χρέη αυτά να σας την πω. Τα ξεπληρωμένα, όχι τα υπόλοιπα. Τα ξεπληρωμένα. Μάλιστα. Οι πωλήστες τέλος του χρόνου με τις κεραίες τελειώνουν. Α, τελειώνει τέλος του χρόνου, τέλος Δεκεμβρίου δηλαδή. Τέλος Δεκεμβρίου τελειώνουν οι πωλήστες. Οι πωλήστες. Και αρχίζουμε. Αρχίζει ο Λευκός Σταυρός. Ο Λευκός Σταυρός που κάποιοι είχαν υποσχεθεί ότι θα μας βοηθήσουν να το ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Τι πόσο είναι αυτό, κάτι βλέπω γράφεις. Είναι γύρω στις 50.000. Αυτό το ποσό παραμένει και τίποτα άλλο. Α, και παραμένει βέβαια και το Κατσούλα, έτσι. Και το Κατσούλα. Αλλά να συνεχίσω πιο κάτω για τον Ερασιτέχνη. Αυτά είναι τα οικονομικά στοιχεία, να μην πω ότι πληρώσαμε ρολόγια σφραγισμένα νερού που ήρθαν από την ΕΙΔΑ και μας καταλογίστηκαν χρήματα. Ναι, αέρια που μας έρθανε καταλογισμένα πάλι από τη ΔΕΠΑ για αέριο που δεν πλήρωνε και σφραγίζανε. Η ΔΕΠΑ σφράγιζε το ρολόι, εμείς πηγαίναμε και το ανοίγαμε. Παλιές διοικήσεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο ομάδες του βόλεϊ, το μπουρδέλο αυτό που λέγεται Ερασιτέχνης Πανιόνιος, να παίζουν στην Πρελίκ. Δύο ομάδες πόλο να παίζουν στην Α1. Έτσι. Και στην Ευρώπη κιόλας. Και η ιατρική ομάδα και στην Ευρώπη. Έχουμε το βάρος της ευθύνης του ποδοσφαίρου. Του ποδοσφαίρου και, του που γύρισε, και του μπάσκετ που γύρισε στον Ερασιτέχνη. Έχουμε κολύμβηση που αθλητές μας όπως ο Γιώργος ο Τριανταφύλου, η Χαρά, η Αγάπη, η Βασιλική Σοφικίτη, η Κατερίνα και η Κυριάκου Πρεβενιού, η Άλκη Μπερμπερίδη, σαρώνουν στις πισίνες σε αντρικά πρωταθλήματα και γυναικεία. Έχουμε ένα στίβο που ξεχνάμε να μετάμε μετάλλια χρυσά, αργυρά, χάλκινα, την Ιωάννα την Πασπαλιάρη, με τον Μυριαθόπουλο τον Βασίλη, με τον Γιάννη τον Ρούση, με την Εύα Κοτσαχίλη και ένα σωρό άλλα παιδιά, για να μην μακρηγορώ. Έχουμε τον μπάσκετ των παιδών που πήρε τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, χάνοντας τον τελικό με περίεργες συνθήκες από τον Παναθηναϊκό, μόνο 5 πόντους, αλλά βγάζοντας έξω τον Ολυμπιακό, τον 6.500 προπονητικό την, που τον έχει ΚΑΕ. Έχουμε τους εφήβους του Πόλου που πήραν δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έχουμε ανθρώπους που είναι νυχθημερών στο Σύλλογο και θα τους αναφέρω ένα-ένα και να με συγχωρήσετε που θα πάρω χρόνο. Αλλά θα πάρω γιατί αυτοί είναι οι υπάλληλοι του μπουρδέλου που τρέχουν και δίνουν τη ζωή τους καθημερινά στο κάθε μετερίζει ο καθένας. Όπως είναι ο πρόδρομος ο Τσάμις που ξεκίνησε μια υπερπροσπάθεια κάτω από τη θύρα 1 σε ένα γυμναστήριο που στάζει όταν βρέχει για να φτιάξει υποδομή στα τμήματα βόλεϊ για να μην ξεκινάνε η ομάδα των ανδρών με μείον βαθμούς. Το στηρίζουμε και εμείς. Έχουμε τον Γκάμπι το Χαντάτ που έχει, όσο και αν ακούγεται αστείο, δεν είναι αστείο. Έχει ομάδα στην πρώτη εθνική το Σκάκι. Γεγονός. Και έχει παιδιά που έρχονται από όλη την Ευρώπη και από πανεπιστήμια του εξωτερικού μία φορά το χρόνο να πάρουν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έχουμε την Τίνα τη Δήμα,
και την Όλγα τη Φαντρίδου που αναμόρφωσαν την ενόργανη γυμναστική. Αλλά τους έχουμε ρίξει όμως. Τη μεγάλωσαν και με τη γυμναστράδα, θα φτάσουμε και εκεί Λάμπρου. Τη μεγάλωσαν και με τη γυμναστράδα, γιατί κάπου ακούστηκε ότι εδώ αντικαταστάθηκε κάποιος πετυχημένος έφορος. Δεν αντικαταστάθηκε. Εκεί υπήρχε μια διάλυση του τμήματος ενόργανης. Είχαν καταργηθεί ιατρικές, το αντρικό το τμήμα, και βγάζανε και τα όργανα των αγοριών από το γήπεδο. Βγαίναν οι κρίκοι του Λευτέρη του Πετρούνια από το γυμναστήριο και μπήκε η κυρία Δήμα μέσα. Πριν από δύο χρόνια. Πριν από δύο χρόνια και το έφτασε αυτό το τμήμα στα 400 παιδιά. Πήγαμε στη γυμναστράδα για πρώτη φορά πέρσι και πήραμε χρυσό μετάλλιο με ένα πρόγραμμα από 40 παιδιά, το οποίο ήταν εκπληκτικό, και αν θέλετε το βίντεο να σας το στείλω, να το ανεβάσετε στο NSTV. Έχουμε το Σταύρο του Μπεχράκη που τρέχει όλο το εραστεχνικό ποδόσφαιρο, μια πραγματικά ποδοσφαιρική προσφυγική ακαδημία, γιατί έχουμε μόνο δύο γήπεδα 5x5, το ένα που είναι μέσα στο γήπεδό μας, το άλλο όποτε μας το δίνει ή μας το παίρνει ο Δήμος από το πρώτο δημοτικό, και τα άλλα νοικιασμένα γήπεδα αριστερά και δεξιά, που πήρε πάνω του και τις άντερ τώρα που φύγανε από την ΠΑΕ. Έχουμε την Τούλα του Παύλου και το Γιάννη του Κοκαλιάρη που τρέχουν το τμήμα του Στίγου με αυτές τις επιτυχίες που σας είπα, τον Κώστα του Ναρβανίτη και τον Σταύρο του Κατσούλη με ένα τζούντο που μέσα σε ελάχιστα χρόνια μας έχει γεμίσει μετάλλια, τον Ηλία του Μπουζαλά που δεν αναφέρεται το όνομά του αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος χρηματοδοτεί το πόλο με τα και αποτελέσματα που έχει στην πρώτη εθνική κατηγορία και φέτος της πάει ένα βήμα πιο ψηλά. Τολμάει και τις γυναίκες και τους άντρες πηγαίνοντας και στην Ευρώπη, και δεν έχει δημιουργήσει εδώ να σταθούμε ούτε ένα ευρώ χρέος. Ό,τι χρήματα βάζει θα βάζει σαν οικονομικές ενισχύσεις του τμήματος πόλου και όχι σαν άτοκες που κάποιοι το παίζουν μάγκες ότι εγώ βάζω λεφτά στον εραστέχνη και μετά φεύγουν και τα ζητάνε. Έτσι. Έχουμε τον Κώστα Τριδαφύλου με την πιο ανταγωνιστική κολύμβηση που είχε ποτέ ο Πανιώνης στην ιστορία του. Ποτέ δεν φτάνανε παιδιά δικά μας στα πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών, τώρα φτάνουν και εκεί. Έχουμε τον Αντώνη τον Κατσαρά και την Έφη στο Χάρμπον. Πού τους έχουμε στη Σαλαμίνα, τους έχουμε αυτούς, πού τους έχουμε. Όχι, όχι, παιδιά, δεν ήξερε ο Διονύσης και δεν σας τα πει. Ναι, πού τους εκεί έχουμε. Η διοίκηση του Συλλόγου είχε μια υψηλού επίπεδου συνάντηση στην Ομοσπονδία Χάρμπον, στην Όχε, και κλείσαμε το μετς για την αντρική ομάδα επιτέλους. Για αγώνες. Επιτέλους. Περιμένουμε να μας δώσει ημερομηνίες για 3 προπονήσεις στο μπαλόνι στο ΣΕΦ που το πήρε η Ομοσπονδία, και στο Κερατσίνι έχουμε κλείσει τη γυναική ομάδα. Έτσι, αυτές είναι οι έδρες του χρόνου. Νέο εγχείρημα η γυναική ομάδα, ένα χρόνο έτσι. Νέο εγχείρημα, αλλά να πω κάτι, ότι γιατί δεν, ο Αντώνης ο Κατσαράς και η Έφη, γιατί... Δεν ξέρω και εγώ, το όνομα δεν μου λέει κάτι, τον Αντώνη. Φυσικά Αντώνη, τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ πολλές φορές. Θα σας πω όταν, γιατί το έχω πιο κάτω, μην μπερδευτώ. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά, για να καταλάβετε γιατί πώς βγαίνει ο εραστέχνης, αυτά τα παιδιά που είναι συνεργάτες, γιατί εφορτήματος είναι άλλοι, είναι ο Στέφανος Σημεωνίδης, ο Γιώργος ο Κουλουκούτσας και ο Χρόνης ο Ντάγιος, αυτά τα παιδιά πέρσι χαρίσανε τους μισθούς τους στον Πανιόνι. Δηλαδή δουλέψανε αμυστή. Τρέξανε τις ομάδες και η Έφη σαν προπονήτρια και ο Αντώνης σαν προπονητής, και επειδή το τμήμα δεν μπόρεσε να βγάλει με τις χορηγίες και τα λεφτά που περίμενε τα έξοδά του, χαρίσανε τους μισθούς τους. Δεν πληρωθήκανε στην ουσία για τον Πανιόνιο. Να πω και για το πιγμό που έχει το Βαλάκο το Μανουσάκη, ο οποίος είναι και διπλωματούχος με αναγνωρισμένο δίπλωμα προπονητής, και τον Γιώργο τον Βαλασκατζή τον Έφερο. Την παίρνει την Γαλανού που έχω εγώ συνεργάτη στο γυναικείο μπάσκετ κάτω, στις υποδομές, τον Τάκη το Χρυσοχώ, ο οποίος τρέχει... Δεν χρειάζονται στάσεις, αλλά να τις πούμε. Εντάξει. Ο Τάκης το Χρυσοχώ τον έχει τόσα χρόνια το γυναικείο. Τον άφησα τελευταίο και δεν χρειάζεται να πω πολλά. Ο άνθρωπος κάνει... Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν αυτό μάλιστα... που κάποιοι... Και μάλιστα σήμερα... Το χαρακτηρίζουν ότι είναι ανύπαρκτο και το χαρακτηρίζουν μπουρδέλο. Αν έχετε αυτή την αίσθηση ότι είναι μπουρδέλο ή ότι είμαστε λίγοι, ελάτε, βοηθήστε μας, ελάτε, ελάξτε μας. Και πηγαίνετε το σύλλογο παραπάνω. Λοιπόν, επειδή τον είδα λίγο, δεν θα πω ταραγμένο, ένιωσε ότι έχει πράγματα να πει, ας γυρίσουμε λίγο στην πραγματικότητα, γιατί πίσω από όλα αυτά τα εξαιρετικά ονόματα και τα εξαιρετικά αποτελέσματα που είπες, που πράγματι χρειάζονται και να ακουστούν και να τα γνωρίζουμε,
Γιατί αυτό είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός γεννάει πρωταθλητές. Και πράγματι ο Πανιώνιος γεννάει πρωταθλητές. Και μάλιστα πρωταθλητές που και εμείς, παρόλο που είμαστε στα μίντια της Νέας Σμύρνης, και το Πανιώνια Ιδέα με το Λάμπρο και το NSTV με μένα, δεν έχουμε πάντοτε τα ονόματά τους για να μπορέσουμε να το προβάλλουμε. Ας πάμε λίγο στην πραγματικότητα λοιπόν. Λάμπρο, θέλεις κάτι από αυτού? Καλύψαμε λοιπόν, νομίζω, λίγο το θέμα του, του members, και από ειδησιογραφία είδαμε ότι εκεί κάνετε μια φιλότιμη προσπάθεια με όποια οικονομική δυνατότητα υπάρχει, συγχορηγούς, να γίνει ένα τμήμα, όχι ένα οργανισμό, ένα τμήμα γυμναστικής και ίσως ένα κηλικείο. Όλοι ευχόμαστε να ευωδώσει αυτό. Ένα από τα προβλήματα τα οποία έχετε να αντιμετωπίσετε πριν πάμε στην προσωπική σου, στο μπάσκετ, είναι το κλείσιμο των κλειστών χώρων από τον Δήμο Νέας Σμύρνης. Έκλεισε η ΛΑΝΣ. Νομίζω ότι έκοψε τα πόδια στον Εραστέχνη και στα υπόλοιπα σωματεία. Όχι μόνο αυτό. Και βέβαια αντί να επενδύσουν ένα χι ποσό 10-20 χιλιάδων ευρώ για να το φτιάξουν και να το κάνουν πιο καλό και να μπορεί να γίνει και αγωνιστικά πιο ωφέλιμο μέσα εκεί πέρα, κλείνουν για λόγω κορονοϊού. Λοιπόν, δηλαδή, επ' αυτού τι νέα έχουμε, ποιος λοιπόν, έχει βέβαια δώσει την εντολή και ποια είναι η γνώμη σου? Να σας πω καταρχήν. Και η ερώτηση είναι αθλητική, δεν είναι πολιτική. Εντάξει. Σαφώς. Και ξέρω, επιτάξτε μου να κάνω πάλι ένα πρόλογο για να απαντήσω στην ερώτηση αυτή. Το παιδικό μπάσκετ φέτος έπαιξε την τελική φάση σε ένα σχολικό συγκρότημα. Όταν εγώ διάβασα στην προκήρυξη σχολικό συγκρότημα, επειδή στην αρχή νομίζαμε ότι θα παίξουμε σε καταστάσεις του ΆΚΑ, νόμιζα ότι θα πάμε σε κάτι, ας πούμε, σαν τη ΛΑΝΣ. Και έλεγα, μα είναι δυνατόν, θα μέσα σε εποχή κορονοϊού μας πάνε σε μια στρούγκα να δώσουμε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Λοιπόν, φιλοξενηθήκαμε σε ένα από τα τρία σχολικά συγκροτήματα που είχε φτιάξει ο Πατούλης στο Μάρος. Το γήπεδο αυτό σε σχέση με το Βαρίκας και τη ΛΑΝΣ, λέω τη ΛΑΝΣ, έτσι τρόπος του λέγεται. Δεν είναι γήπεδο. Και σχέση με το Βαρίκας ήταν 10 φορές καλύτερο. Ένα κλειστό σύγχρονο γήπεδο. Καλά, έγινε και 15 χρόνια αργότερα, βέβαια, έτσι. Ναι. Ναι, αλλά αυτό θα πούμε και εκεί, θα φτάσω και εκεί. Πάντα το καινούργιο είναι καλύτερο, ναι, να το ξεχνάμε. Ναι, να δούμε όμως γιατί δεν γίνανε και άλλα γήπεδα στην Νέα Σμύρνη. Βεβαίως. Ή γιατί πήγαμε και κάναμε στην Οικομηδίας μία ανακατασκευή του γυμναστήριου και δεν έχουμε γυμναστήριο. Λοιπόν, αυτό το γήπεδο είχε κερκίδες, είχε πλαστικά καθίσματα, είχε αίθουσα τύπου, είχε αποδυτήρια διαιτητών ομάδων, είχε χώρο για τηλεοπτικές καλύψεις, είχε παρκέ. Γήπεδο. Δύο ρολόγια. Ήταν ένα πλήρες γήπεδο που δεν υπάρχει στη Νέα Σμύρνη. Εδώ στη Νέα Σμύρνη, σχολικά συγκροτήματα, σχολικές επιτροπές, δήμος κτλ. Δεν έχουμε γήπεδο. Δεν αφήσανε ποτέ, και δεν μιλάω για την Ευξήνου Πόντου, όταν γινόντουσαν τα γήπεδα τους του Παπαστράτου, γονείς και δάσκαλοι, λέγανε να μην γίνουν γυμναστήρια γιατί θα ερχόταν η αλητεία μέσα μέσω Πανιωνίου ή Μήλωνα. Έτσι. Και εμποδίσανε τον ΟΣΚ να φτιάξει σε αυτούς τους χώρους που είναι τεράστιοι, που είναι πάρα πολλά παιδιά, να φτιάξει σοβαρούς αθλητικούς χώρους. Παρακάτω γηπεδάκια, ανοιχτά μπάσκετ κτλ. Αυτό είναι λάθος πολιτική. Τώρα πάμε σε αυτά που ήδη υπάρχουν. Αυτά που ήδη υπάρχουν που είναι δημοτικά, έχουμε ένα Αρτάκης το οποίο με ευθύνη του Δήμου ή δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου υποσχέθηκε κάτι, είναι 2 χρόνια γκρεμισμένο. Όσα τα σωματεία στην Ελλάδα. Δεν έχουμε ένα Αρτάκης. Λοιπόν. Ανοιχτά και τέτοια είμαστε εκτός. Έχουμε μία πισίνα που άλλοτε ενημερωνόμαστε ότι Σάββατο κλείνει, άλλοτε ανοίγει. Έχουμε ένα ανοιχτό που χρησιμοποιούν υποδομές μπάσκετ του Πανιώνιου και άλλοι στο πρώτο δημοτικό που κλείνει, περιέργως που είναι και ανοιχτός χώρος. Και έχουμε και μία ΛΑΝΣ που είναι απομονωμένος χώρος από το σχολείο. Το σχολείο κλειστό και δεν έχει λόγο να παραμένει κλειστή. Ούτε τα ανοιχτά γήπεδα που χρησιμοποιούμε στις υποδομές, γιατί εκεί είναι και 2 ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ που χρησιμοποιούν οι υποδομές. Και έχει και γίνει και μία διαγράμμιση για να μπουν και οι υποδομές του χάντμπολ εκεί και να κάνουν προπονήσεις και να αναπτύξουν ακαδημίες. Αυτά λοιπόν δεν ξέρω για ποιο λόγο κλείσανε. Λογική εξήγηση για αυτό δεν υπάρχει. Ούτε μας έχει δοθεί. Το κλείνεις, εντάξει, συμφωνώ. Δεν μας έχει λόγω κορονοϊού. Το κλείνεις. Κορονοϊός σε ανοιχτά γήπεδα Λάμπρο δεν υπάρχει. Ποιο είναι το επόμενο, δηλαδή, αφού το κλείνω, τι προσφέρω για να παίξεις? Τίποτα. Λέει τίποτα. Όχι. Δεν έχει φανεί κάτι. Δεν υπάρχει γήπεδο, δηλαδή. Και απ' την άλλη, πάλι μια που είμαστε εκεί, στη χρήση της πισίνας φορτώνονται και τα 2 τα σωματεία από το Δήμο της Νέας Μήνης σαν
αντιπαροχή της χρήσης της πισίνας 85 παιδιά ο καθένας. Δωρεάν που έρχονται από το Δήμο. 85 σε εμάς και 85 στο Μήλο. Αυτό είναι σαν αντικαταβολή. Στην ουσία εκεί το χώρο έχει συμβολή στα, στα έξοδά του, γιατί 85 ευρώ επί 50 κάντε ένα πολλαπλασιασμό είναι ένα ποσό γύρω στα 40-45 χιλιάδες το χρόνο. Έτσι. Συν ότι τώρα με τους περιορισμούς που υπάρχουν λόγω COVID δεν μπορούμε με 85 παιδιά, εμείς είμαστε κατεστραμμένοι αν φιλοξενούμε 85 παιδιά δωρεάν. Και εμείς και ο Μήλωνας έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν περιορισμοί στις διαδρομές. 85 παιδιά δημότες εννοείς, παιδιά δημοτών. Παιδιά δημοτών. Που για κοινωνικούς λόγους, που και εμείς έχουμε κοινωνικούς λόγους στον Πανιόνιο, τα τιμολόγια μας όχι μόνο στην Κολύμβηση, σε όλα τα τμήματα έχουμε κοινωνικό τιμολόγιο. Και για παιδιά που είναι. Δηλαδή τα παιδιά των δημοτών δημιουργούν πρόβλημα στον Πανιόνιο, αυτό καταλαβαίνω. Δημιουργούν, λέω όμως ότι. Έχετε καταστραφεί, μου λες. Αυτή τη στιγμή με τους περιορισμούς του κόσμου δεν μπορεί να είναι 85. Mm-hmm. Έχουμε ζητήσει λοιπόν από το Δήμο και εμείς και ο Μήλωνας αυτό το νούμερο να πέσει προς τα κάτω για να μπορούμε να έχουμε τμήματα κολύμβησης και να πληρώνουμε τους προπονητές. Λάμπρο, κρατάω την φράση «Δεν γνωρίζουμε γιατί κλείσανε οι χώροι». Για πόσο κλείσανε γνωρίζεις? Πάλι... Κλείσανε για 2 μήνες, 6 μήνες. Εννοείται ότι από επίσημη. Σήμερα θα μπορούσαμε να ξανακάνουμε χρήση. Ανακοίνωση επίσημη είχε βγει. Α, υπάρχει, να έχει είδηση ότι από σήμερα σας είπαν ότι επανέρχεστε. Μας είχαν πει ότι μέχρι τις 4 του μηνός που ήταν η νότα της κυβέρνησης, και το κοιτάμε. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό πήρε παράταση μέχρι το τέλος Οκτώβρη, δεν είμαι ενήμερος. Επιβεβαίωσέ μας το αυτό. Γιατί σήμερα θα είναι η πρώτη μέρα που θεωρητικά επανέρχεται. Θα μπορούσε να επανέλθουμε. Ναι. Έχεις κάτι άλλο από αυτού? Όχι. Δημήτρη, αν δεν θέλεις κάτι άλλο από αυτού, ναι, ξέρουμε ότι ο ερασιτέχνης έχει και προβλήματα χωροταξικά. Εδώ από την ίδια καρέκλα έχεις πει χώρους δεν έχουμε, λεφτά δεν έχουμε, γήπεδα δεν έχουμε. Δεν υπάρχει κάτι που θα σχολιάσω. Ήταν αποστομωτικά αυτά τα τρία. Ας φύγουμε λίγο και από αυτό το κομμάτι. Πάμε λίγο στο κομμάτι του μπάσκετ. Ξέρουμε όλοι ότι ο Πανιόνιος και εκ των αποτελεσμάτων του στις ακαδημίες, αλλά και εκ του αριθμού των παιδιών που είχε πάντοτε στις ακαδημίες, με πολλές ανακατατάξεις βέβαια. Κόσμος ήρθε, κόσμος έφυγε, δικούς εσύ ήρθαν, δικούς εσύ φύγαν. Τώρα είσαι εσύ της εκ μέρους του Δουσού του Εραστέχνη του μπάσκετ. Κοιτάξτε. Να ολοκληρώσω την ερώτηση, αν θέλεις, παρακαλώ. Από την ημέρα που πήγες λοιπόν διοικητικά, τι αλλαγές έκανες? Καταρχήν να πούμε πως βρέθηκα εγώ διοικητικά. Ναι, ναι. Διοικητικά σε κάποια τμήματα ο ερασιτέχνης παρήχε σε επιτροπές γονέων τα τμήματα. Ελέγχοντας βέβαια τα οικονομικά και αποδίδοντας στο κεντρικό ταμείο του συλλόγου αυτά τα τμήματα κάποια ποσά. Μέσα όμως στην όλη διαδικασία αυτών των επιτροπών διαπιστώθηκε ότι είχαμε πολλές γκρίνιες από γονείς ότι κάποια παιδιά, για κάποια παιδιά υπάρχει μεροληπτική στήριξη επειδή οι γονείς τους είναι σε αυτές τις επιτροπές. Παράλληλα, δεν νομίζω ότι όλες αυτές οι επιτροπές λειτουργήσαν αγαστά στον Πανιόνιο. Δημιουργήσαν και προβλήματα. Οικονομικής μορφής ή ποιοτικά? Εγώ από τη διοίκηση που παρέλαβα, παρέλαβα και χρέη. Δεν παρέλαβα ένα σωσκελισμένο τμήμα. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται όμως να αναφερθώ σε αυτά. Οι άνθρωποι κάνανε την προσπάθειά τους, κάνανε τον κύκλο τους. Δηλαδή, με συγχωρείς, διαχρονικά αυτό το τμήμα είναι τμήμα το οποίο αφήνει χρέη ή ήταν από τη συγκεκριμένη διοίκηση? Εξαρτάται. Όταν αυτό το τμήμα έχει τεχνικό διευθυντή και υποδιευθυντή, mm-hmm. που δεν μπορεί να τον πληρώνει, θα αφήσει χρέη. Μάλιστα. Είναι λογικό. Άρα δεν είναι κάτι διαχρονικό λοιπόν. Ήταν το management των τελευταίων. Ναι. Ταυτόχρονα εγώ βρέθηκα γιατί κάποια στιγμή ήρθε και ο κύριος Χρυστοδουλόπουλος, για τον οποίο αν θέλετε κάνουμε και κουβέντα μετά. Αναγκαστικά θα πούμε και την παλιά ΚΑΕ λίγο. Και ζήτησε να πάρει αυτό στη λειτουργία των ακαδημιών. Μητικός. Όχι να τις πάρει ο ίδιος όμως. Μας είπε ότι έχει κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται να πάρει την ΚΑΕ και για να πάρει την ΚΑΕ βάζει προϋπόθεση να πάρει τις υποδομές. Χωρίς να μας λέει ούτε ποιος είναι, για να ξέρουμε κι εμείς που παραδίδουμε τις υποδομές, έτσι, αν είναι, τι άνθρωπος είναι, τι δραστηριότητες έχει κτλ. Και υποδομές οι οποίες δεν έχουν πάει άσχημα στη λειτουργία τους από την πλευρά του management που έχουν. Mm-hmm. Γιατί κάθε χρόνο έχουμε παιδικά και εφηβικά να συναγωνίζονται Ολυμπιακό και να πηγαίνουν, άρα δεν είναι ένα άχρηστο προπονητικό team εκεί
που θα έρθει να μας φέρει κάποιους σοφούς ο Χρυσοδουλόπουλος. Mm-hmm. Τους σοφούς τους έχουμε κάτω και έχουμε γεμίσει του βαρύκα μέσα από πρωταθλήματα. Και μάλιστα σε παρένεση που του είχαμε κάνει του κύριου Χρυσοδουλόπουλου να πάρει κάποια παιδιά από την υποδομή μας, τα οποία τα είχαμε φέρει από την Κύπρο να ενισχύσουν τις ομάδες παιδικό και εφηβικό, και που σίγουρα για μένα ήταν και καλύτερη από, από κάποιους που είχε στείλει το δεκάδα, και να μιλήσω και για συγκεκριμένα ονόματα, είναι ο Μούσα Ζέιτ, τώρα δεν μου έρχεται το άλλο το όνομα. Παιδιά όμως που ήρθε και μας τα πήρε ο Ολυμπιακός και ο Προμηθέας Πάτρας. Όταν λες μας τα πήρε, τι εννοείς? Τα πήρε με μεταγραφές. Με μεταγραφή. Με αντίτιμο. Με αντίτιμο, ναι. Okay. Ένας, δύο... Όταν, δύο. Ένα πήρε ο Ολυμπιακός, ένα πήρε ο Προμηθέας. Δύο φύγαν δηλαδή, φύγαν περισσότερα παιδιά. Θα φτάσουμε εκεί. Ναι, ναι, εγώ λέω για δύο παιδιά που του είπαμε ότι είναι αξιόλογα παιδιά, πάρτα, γιατί εμείς πληρώναμε και ενίκιο. Okay. Πληρώναμε και τα έξοδα διατροφής τους. Πληρώναμε. Δηλαδή, επενδύαμε πάνω τους για κάτι που θα μπορούσε να το έχει πάρει ο κύριος Χρυσοδουλόπουλος και να έχει πει αυτά τα δύο παιδιά. Ότι δεν τον ενδιαφέρουν. Δεν τον ενδιαφέρουν, δεν τον αλλά ενδιαφέρουν. Ο κύριος Χρυσοδουλόπουλος όμως είχε αναφέρει σε συνέντευξη πως γιατί δεν μιλάτε και δεν λέτε για τον ερασιτέχνη για αυτά τα δύο παιδιά που φύγανε να πάνε στο Ολυμπιακό με εξευθυμιστικές ποσά. Δεν νομίζω ότι είναι. Καταρχήν. Ναι, ας μας πεις τα τιμήματα, αν θέλεις. Για να καταλάβουμε κάτι. Τα παιδιά και τα δύο ήταν ομογενή. Ναι. Τα ομογενή παιδιά έχουν δικαίωμα προσφυγής στη Διεθνή Ομοσπονδία και να απελευθερωθούν για την ομογενής και δεν είχαν κλείσει τρία χρόνια στην Ελλάδα. Και έχουν δικαίωμα προσφυγής στο ΑΣΕΑΔ με 7 εκατοστάρια να πάρουν. Να πάρουν με 5 εκατοστάρια το παράβολο, να πάρουν ελευθέρες. Εμείς δεν τα δώσαμε αυτά τα ποσά. Μάλιστα. Έτσι. Οι υπόλοιπα παιδιά εκτός από αυτά τα δύο φύγανε. Φύγανε. Κάποια παιδιά που αγνοούσα εγώ προσωπικά όταν ανέλαβα το τμήμα, ότι έχουν ιδιωτικά συμφωνητικά με το σύλλογο και μένουν ελεύθερα να πάσουν στιγμή. Άρα ως ελεύθερα φύγανε. Υπήρχαν δύο συμβόλαια. Τέσσερα συμβόλαια. Τέσσερα συμβόλαια, μάλιστα. Αλλά ήταν παιδιά από την ομάδα 5. Αυτά τα παιδιά φύγανε τελείως. Φύγανε τελείως. Οπότε πες μας λοιπόν, μετά τις εξελίξεις με τους αθλητές, πες μας από την ημέρα που ανέλαβες εσύ την διοίκηση εκ μέρους του ερασιτέχνη αυτού του τμήματος. Ποιοι άνθρωποι φύγαν, ποιοι άνθρωποι ήρθαν, έκανες κάποια ανακατανομή και σε πρόσωπα, τα έχουμε δει και στην ειδησιογραφία. Σε ένα πετυχημένο προπονητή όπως είναι ο Γιώργος ο Μελέτης, που πήγε την ομάδα, γιατί δεν είναι μόνο ότι πήγε την ομάδα στην τελική φάση του πανελλήνιου πρωταθλήματος, ήρθε και δεύτερος, mm-hmm. και τα παιχνίδια που χάσαμε με τον Ολυμπιακό ήταν οριακά στους εφήβους. Και μάλιστα είχαμε προβλήματα τραυματισμών μέσα στη χρονιά των εφήβων. Οπότε μπορεί να είχαμε και καλύτερο αποτέλεσμα, μπορεί να είχαν περάσει και δύο μας οι ομάδες. Αν δεν πάγουν η βαθμολογία εκεί που πάγωσε και δεν γίνανε play-off για να πάμε στην τελική φάση λόγω κορονοϊού. Έχρισα λοιπόν τον Γιώργο τον Μελέτη, υπεύθυνο των αγωνιστικών τμήματων, μέχρι τα παιδιά που είναι 2008, δηλαδή και τους παμπέδες, εφήβους παιδες παμπέδες και πρώτων παμπέδων μια ηλικία που θα γίνει η επιλογή των παμπέδων. Τον έχρισα αυτόν αρχιπροπονητή να φτιάξει αυτό το team που θα προπονούνται τα παιδιά. Και τον Θανάση τον Κωνσταντώνη τον έκθεσα υπεύθυνο Ακαδημιών, προπονεί όλα τα παιδιά από εκεί και πέρα. Καλά, είναι και τόσα χρόνια ο Κωνσταντώνης. Ο Κωνσταντώνης όμως είναι και κάτι που ξέρει να το οργανώνει καλά στις ακαδημίες. Οι ακαδημίες είχαν να μείνει πίσω. Ήδη κάναμε ένα ξεκίνημα με 180 παιδιά και πιστεύω ότι μέσω, αν πάνε όλα καλά, μπορούμε να τα κάνουμε και 220-250 μέσα στη χρονιά. Συν τα αγωνιστικά που είναι καμιά 70, να περάσουμε για πρώτη φορά μετά από χρόνια 400 παιδιά. Αυτό το διοικητικό management μέχρι στιγμής, γιατί είναι και αρκετοί μήνες που το τρέχει στο τμήμα, έχει αφήσει θετικό υπόλοιπο στα ζωζύγια. Καταρχήν οι προπονητές όλοι είναι πληρωμένοι για όλη τη χρονιά. Τους έχουμε προπληρώσει. Δηλαδή και με τα τμηματάκια που μπορέσαμε και φτιάξαμε στη μετά κορονοϊό εποχή, πληρώσαμε τις οφειλές Φεβρουαρίου, Μαρτίου. Τους πληρώσαμε Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο αυτούς που πήγαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Χάρη όμως και στις μεταγραφές, όχι μόνο στα παιδάκια που μαζευτήκαν, αλλά και στις μεταγραφές. Υπάρχουν κάτι μικρά χρέη στον Νίκο τον Λινάρδο, τον Γιώργο τον Σολομό, κάποια χρέη που είναι υπό διευκρίνηση από την Επιτροπή Γονέων που παρέλαβα για φυσιοθεραπείες έξω από το φυσιοθεραπείο του Πανιωνίου. Εγώ έφερα τον Μανώλη τον Μπριλάκη που ήταν χρόνια γιατρός στις γυναίκες. Τον έκανα γιατρό όλης της υποδομής και αυτός θα στέλνει και παιδιά για φυσιοθεραπείες που θα γίνονται στον Ιάκωβο
γιατί έχουμε μέσα στον Πανιόνιο ένα σύγχρονο φυσιοθεραπευτήριο και όργανα επανόρθωση. Δίπλα στην ενόργανη. Λοιπόν, και έκανε αυτό. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι λογαριασμοί που μου έχουν έρθει από εκεί. Κάποια χρέη που είπα σε ένα-δύο προπονητές, αλλά αυτή τη στιγμή πληρωθήκανε το Σεπτέμβριο κανονικά πριν κλείσει ο μήνας. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο καταρχήν, γιατί δεν συνέβη. Άντρες και γυναίκες, γιατί εδώ υπόθηκε και μία ανακρίβεια ότι δεν υπάρχει γυναικείο μπάσκετ στον Πανιόνιο πια. Αυτό ήθελα να σου πω. Γυναικείο μπάσκετ. Αγωνιστικό. Και αγωνιστικό υπάρχει. Α, υπάρχει. Φυσικά. Έχουμε μπει στην κλήρωση και κατεβαίνουμε σε δύο πρωταθλήματα. Στις Παγκορασίδες και στις Κορασίδες. Okay. Που είναι έτοιμοι για του χρόνου για να υπέξουν. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να κάνετε μία βολτίτσα από κάτω. Γιατί θα πρέπει καταρχήν να επαναλαμβάνετε συνέχεια η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα, το μοναδικό πρωτάθλημα στο ομαδικά κτλ. Ναι. Καλά, μην ζούμε μόνο εκεί βέβαια. Όχι, έτσι, ναι. Να κοιτάμε και το αύριο. Δεν κοιτάμε όμως πώς δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα και πώς πήρε το επιτσακή. Ναι. Όχι. Η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε από τον Άγγελο τον Ριζόγλου, μαζί με την Αθηνά τη Ζέρβα και πέρασε σκαλοπάτι όλες τις κατηγορίες που ήταν τέσσερις τότε. Σωστά. Στα τοπικά πρωταθλήματα για να φτάσει Β' Εθνική Α2 και Α1. Έτσι. Ναι. Ο Τσακίρης ήρθε και έβαλε το πορτοφόλι και πήρε ένα τίτλο. Ναι. Αν είχε σκεφτεί ότι με τα χρήματα που του κοστίζει ένας πολίστας θα μπορούσε να πάρει ένας πολίστας και με τον Νίκο του Μαρίνο το συγχωρεμένο θα μπορούσε να πάρει και πρωτάθλημα Ευρώπης, θα συνέχιζε να επενδύει στο μπάσκετ. Δεν συνέχισε να επενδύσει. Ναι. Αλλά όπου δεν έχεις πορτοφόλι δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα παραπάνω. Έτσι. Ναι. Αλλά αυτή η ομάδα είναι ομάδα που δημιουργήθηκε από τον ερασιτέχνη. Με παιδιά δικά της έφτασε εκεί που έφτασε και ο Τσακίρης ήρθε να κάνει τις δύο ξένες και τις δύο Ελληνίδες που του έφερε πιτσιρίκες ο Νίκος ο Μαρίνος τότε για να κάνουν τη διαφορά. Mm-hmm. Αυτή είναι η ιστορία. Mm-hmm. Τώρα έχουμε μια ακαδημία που έχει 50 παιδιά. Έχω βάλει δασκάλους προπονητές κάτω και αν δείτε θα τρελαθείτε. Γιατί έχουμε τα προμήνυ, τα junior και τα δύο τμήματα κορασίδες. Ναι, να τα δούμε αυτά. Αυτά γίνονται όλες στο Βαρικάς. Και στο Βάρικας και στην Τέντα. Και περιμένουμε να πάρουμε κάποιες ώρες και στη Λεόντιο που είχε το γυναικείο πέρσι. Γιατί εκεί πέρα είναι πραγματικά σχολεία, είναι με το Νεκτάριο του Ρούμπακα και τη Γεωργία την Αγγέλη που έχουν ξεκινήσει και πραγματικά τα μαθαίνουν τα παιδάκια την αλφαβήτα του μπάσκετ και πραγματικά είναι κάτι εντυπωσιακό να βλέπεις πεντάχρονα και εξάχρονα και φτάχρονα παιδιά να προσπαθούν να απορροφήσουν και άλλα πιο μεγάλα που έχουν όρεξη να παίξουν μπάσκετ στον Πανιόνιο. Του χρόνου θα έχουμε γυναικεία ομάδα. Το πλάνο είναι να γύρω στο Μάρτιο να κάνουμε μία κίνηση και με παλιές αθλήτριες του Συλλόγου για να δημιουργήσουμε την ομάδα. Να πω πάλι εδώ γιατί πεταχτήκαμε έτσι ακαθόριστα. Αυτό που είχαμε στο μπάσκετ γυναικών ήταν κάτι που το δημιούργησε ο Παναγιώτης Ολόξας. Ο Πάρης ο Αναστασάκος. Πολλά χρόνια αυτή. Πολλά χρόνια. Βεβαίως. Μαζί με τον Αντρέα τον Μόρφη που ήταν ο Μπόντι Μουρ. Μόλις φύγανε διέλυσε. Και τον Τάσο του Ζουρνατζίδη. Πάλι άνθρωποι που την τρέξαν πολύ ψηλά την ομάδα. Βέβαια. Εξηγήσανε στο Διοικητικό Συμβούλιο γιατί δεν μπορούν να την τρέξουν παραπάνω. Και αυτά τα ξέρετε από το πρωτάθλημα της Α1 γυναικών. Ναι. Ξέρετε πώς είναι σήμερα. Και κάποιος που είναι αγνός άνθρωπος δεν μπορεί να παίξει τέτοια παιχνίδια. Και ήρθαν και παραδώσανε την ομάδα. Εκεί έγινε ένας και την παραδώσανε, πάλι το επαναλαμβάνω, για μένα πρωταθλήτρια και είναι αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους γιατί ήταν πίσω από τον Ολυμπιακό αυτή η ομάδα. Ναι. Και είχε παίξει και τελικό κυπέλλου. Είχε και τρεις ξένες και παίξει και τελικό κυπέλλου. Εξαιρετική. Την παραδώσανε χωρίς ένα ευρώ. Αυτά λοιπόν τα συγχαρητήρια μέχρι τους ανθρώπους μέχρι εκεί που μπορέσανε. Που είχαν τη δύναμη και την αντοχή να φτάσουν. Και από εκεί και πέρα, που από και πέρα το έργο στην υποδομή είχε παραμεληθεί. Μάλιστα. Έτσι. Και είναι λογικό όταν ψάχνει να βρει επαγγελματίες, παίκτριες να πλαισιώσουν, κάπου παραμελεί το άλλο. Και δεν φταίνε αυτοί οι άνθρωποι, φταίνε οι προπονητές που τους είχαν υποσχεθεί ότι θα ασχοληθούν με αυτό και δεν ασχολήθηκαν. Mm. Από εκεί και πέρα έφτασε η ομάδα στο επόμενο σκαλοπάτι το περσινό. Για να φτάσουμε και στη διάλυσή της, το οποίο έγινε τελευταία στιγμή και έγινε με ένα ρόστερ και γερασμένο και πανάκριβο. Από καλές αθλήτριες, αλλά πανάκριβο σαν ρόστερ για να το, να το τρέξει ο ερασιτέχνης. Δεν λέω ότι ο άνθρωπος
που ήρθε να αναλάβει, το έκανε επίτηδες και αυτού κάποιοι του υποσχεθήκαν λεφτά, δεν μπόρεσε να τα βρει και η ομάδα μας έμεινε στο χέρι. Έμεινε στο χέρι με αθλήτρες όμως που χάσαν την αξιοπιστία τους απέναντι στο σύλλογο. Την έτρεξε πάλι ο Παναγιώτης Ολόξας 2 μήνες στην ομάδα και μπορέσαμε να έχουμε ένα αξιοπρεπές πρόσωπο και να σώσουμε την κατηγορία, αλλά τελειώνοντας η σεζόν και τα χρέη εγώ προσωπικά και υποδομή δεν μπορούσε να τα αποπληρώσει και δεν μπόρεσε να πείσω τα κορίτσια, κανένα από τα κορίτσια, ούτε τα 4 τελευταία που είχαν μείνει, ότι ξέρετε θα βρούμε χρήματα να σας πληρώσουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Και χωρίς το Βαρίκας. Το Βαρίκας... Τότε ήταν χωρίς το Βαρίκας γιατί στεγνά. Το Βαρίκας εννοείται ότι θα βγάζαμε άδεια και θα παίζαμε εκεί. Δεν ήταν το πρόβλημα η έδρα. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτό δημιούργησε και μία φήμη άσχημη στον περιβάλλον. Αυτό είναι φυσικά. Και ο προπονητής που φέραμε, ο Ανδρέας Οσιάκας, δεν μπόρεσε να πείσει καμία αθλήτρια να έρθει να παίξει στον Πανιόνιο. Μάλιστα. Καμία αθλήτρια από τις παλιές. Και αυτό έγινε μέσα στο 15 Αύγουστο. Ξέραμε ότι είναι μία διαδικασία η οποία θα είναι πολύ βασανιστική και κυρίως για μένα και για τον προπονητή που είχε αναλάβει την ευθύνη. Γιατί ζούσαμε με το άγχος αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε ομάδα. 15 Αυγούστου ενημερώθηκα ότι ξέρεις, αδυνατό να συμπληρώσω το ρόστερ μία μέρα, δύο πριν τη λήξη της υποβολής συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Αμέσως ενημέρωσα τον πρόεδρο. Φυσικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε διοικητικό συμβούλιο και πήρα την ευθύνη πάνω μου να μην δηλώσω την ομάδα γιατί δεν μπορούσα να τη δηλώσω. Δεν είχα πάλι από πίσω κάποιες νεάνιδες να μπορούμε να κάνουμε να αντικαταστήσω. Π.χ. τώρα είναι ένα ζήτημα με την ομάδα των ανδρών τι θα κάνουν. Αλλά εκεί έχω κάποιους εφήβους, είναι ενεργεία και θα ζητήσω τη βοήθεια και από εκεί αν φτάσουν να ζητήσω. Λάβε, σου έδωσε πάσα νομίζω για το αντρικό. Θες κάτι να κλείσουμε σε αυτό? Ξέχασα και τον Ξενόπουλο, ο οποίος και αυτός έδινε μια σημαντική χορηγία και βοηθούσε το γυναικείο. Και αυτός πολλά αυτά τα χρόνια. Και ο Ξενόπουλος ήταν. Πάμε στο... Και ο Ξενόπουλος αποσύρθηκε από αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Ανεξήγητο γιατί δεν μπορώ ακόμα, προσπαθώ να επικοινωνήσω μαζί του. Πήρε και την κόρη από τις υποδομές και έφυγε. Φυσικά δεν μπορούσαμε να το δοθούμε το δελτίο γιατί τόσα χρόνια ενίσχυε το τμήμα. Έτσι, ήταν μια επιλογή που δεν ξέρω και αν χρειάζεται να μου την εξηγήσει. Εγώ ήθελα να μου την εξηγήσει γιατί κάποια στιγμή σκεφτόταν να τρέξει και ο ίδιος το γυναικείο. Mm-hmm. Βέβαια, όταν κάναμε αυτή τη συζήτηση, τον ενημέρωσα για τα χρέη που υπάρχουν και ότι αυτά τα χρέη βαρύνουν την υποδομή του Πανιόνιου και αυτόν που θα τρέξει την ομάδα την επόμενη χρονιά. Πάμε λίγο στο αντρικό. Σε περιπτώσει και εκείνα που πάλι έχουν γίνει βήματα, έχουν εξοπλιστεί οι προπονητές και μένουν κάποια χρέη στις αθλήτριες. Δυστυχώς. Δημήτρη, τώρα για το αντρικό. Αύριο έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο Ερασιτέχνης και ζητά από όλο τον κόσμο μέλη και μη μέλη να βρεθούν στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ που είναι στο γήπεδο, στο στάδιο της Νέας Μήνης. Έχει κάλεσμα. Για να συζητήσουν για εφόλης της ύλης τι γίνεται με το μπάσκετ το αντρικό του Πανιωνίου και ποιος μπορεί να βοηθήσει και ποιος τι πλάνο έχετε για φέτος? Το Σάββατο που μας πέρασε καταρχήν έχουμε κάνει επαφές με τον Βαγγέλη τον Βλάχο. Αλλά από τη στιγμή που δεν θα μπορέσουμε να συμπληρώσουμε ρόστερ, δεν μπορούμε να τον ανακοινώσουμε. Φυσικά. Και σαν προπονητή. Έχει συμφωνήσει δηλαδή, μας λες. Έχει συμφωνήσει και τον Νίκο τον Κοψιά που θα αναλάβει σαν team manager την ομάδα. Παλιό παίκτη προπονητή μας κτλ. Δεν χρειάζεται να πω την ιστορία αυτών των παιδιών, είναι γνωστή. Το Σάββατο που μας πέρασε, φώναξα τον Βαγγέλη τον Βλάχο και τον Γιώργο τον Μελέτη να ενημερωθεί ο Βλάχος και για το τι δυναμικό υπάρχει στην εφηβική ομάδα. Στην περίπτωση που χρειαστεί, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη γονιών και αθλητών, ένα ή δύο παιδιά να συμπληρώνουν την αντρική ομάδα. Ο Βαγγέλης ο Βλάχος έχει μία λίστα με 12 ελεύθερους μπασκετμπολίστες αυτή τη στιγμή. Η Ομοσπονδία μας έδωσε μέχρι τις 14 Δεκάτου προθεσμία ένταξής τους. Μεταγραφές, λες. Εγγραφές. Γιατί από τις 14 Δεκάτου και μετά θα πρέπει να βρούμε μόνο παίκτες που έχουν να παίξουν 2 χρόνια. Να έχουν αποσυρθεί και να τους επανεντάξουν. Λοιπόν, από τους 12 παίκτες, αυτό που θα φάει τα περισσότερα λεφτά είναι ένας ψηλός και ένα playmaker, όπως το καταλαβαίνετε, και έχουμε φτιάξει ένα budget που μπορεί να βγει για αυτήν την ομάδα γύρω στα 40.000 ευρώ οι παίκτες.
Το χρόνο. Το χρόνο, ναι. Mm-hmm. Την αγωνιστική περίοδο αυτή που θα τρέχει. Μπορεί ο εραστέχνης να ανταπεξέλθει σε αυτό το νούμερο. Δεν είναι μόνο να αυτά. Να ρωτήσω αν υπάρχει χορηγός. Δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν τα έξοδα αγώνων που είναι 2.500 πληρωμή διαιτητών και γραμματείας. Υπάρχουν γύρω στα 5.000 τα ταξίδια που είναι 2 στην Κρήτη. Το τεστ κορονοϊού. Τα τεστ κορονοϊού που είναι διπλά. Υπάρχουν σίγουρα ιατρικά έξοδα και φαρμακευτικά. Τι νούμερο μιλάμε, 60-65.000, 70.000. Πώς εκτιμάτε ότι μπορεί αυτό το νούμερο να καλυφθεί? Καταρχήν έχουμε δικαιώματα τηλεοπτικά? Υπάρχει κάποιο έσοδο από κάπου? Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Πώς εκτιμάτε λοιπόν ότι αυτό μπορεί να καλυφθεί? Έχουμε κάνει ένα πρόχειρο προϋπολογισμό. Βγάλαμε ήδη από σήμερα. Αύριο θα τα κυκλοφορήσουμε κάποια διαρκεία στον 50 και το 50 και τον 100. Εκεί δηλαδή, αν δώσουμε. Οικονομική βοήθεια για τον εργαζόμενο. Αν δώσουμε 200 διαρκεία στον 50. Από τους φιλάθλους λοιπόν. Από τους φιλάθλους και 100 των 100, θα έχουμε μαζέψει γύρω στα 20.000. Υπάρχουν 10.000 που περιμένουμε από μια μεταγραφή που έχει γίνει στο παρελθόν του Κολοβέρου στον Ολυμπιακό. Ναι. Ο οποίος τον ενέταξε και τον έκανε επαγγελματία. Στο συμφωνητικό ήταν ότι από τη στιγμή που θα γίνει επαγγελματίας οφείλει άλλα 10.000 στον εραστέχνη. Και αύριο έχουμε βρει άνθρωπο που θα μας δώσει τα ταξίδια. Τα ταξίδια. Ναι, αλλά. Χορηγικά. Το κόστος των ταξιδιών. Ανταποδοτική χορηγία δηλαδή. Εκείνος κόστη και διαφημίζεται, κάπως έτσι. Θα το δούμε αυτό. Okay. Έχουμε βάλει τη Σοφία την Τζιλάκου. Καταρχήν να πω ότι ο Κώστας ο Ζερβός, ο γιος του παλιού δικηγόρου του Ερασιτέχνη Πανιωνίου, ανέλαβα και μας έκανε μέσα σε μόλις 8 ώρες τα διαρκείας και τα τύπος και μας τα έκανε δωρεάν. Έτσι να το πω, γιατί ψάχνοντας να βρω εταιρεία και ήταν ένα κόστος που θα μας τύχησε 2 εκατοστάρικα, ας πούμε, ο Κώστας το έκανε μέσα σε ελάχιστες ώρες και μου τα παρέδωσε όταν ανέβαινα για να έρθω στη συνέντευξή σας, ενώ τον πήρα 10 η ώρα το πρωί και τα ζήτησα, έκανε τη μακέτα και τα εκτύπωσε μόνος του, έτσι, για να μην το ξεχάσω. Έχουμε φέρει έναν άνθρωπο να βοηθήσει τη Σοφία την Τζιλάκου με μια σκέψη που κάνουμε για ένα διαφημιστικό μπλοκ γύρω-γύρω από το Βαρύκας μέσα και έξω, αν μας φέρει κάποια χρήματα. Υπάρχει ενδιαφέρον από αλυσίδα τροφίμων για χορηγία μέσα στο μπάσκετ? Ναι, γράφτηκε και αυτό. Το υπογράψω εγώ στην Παναγία. Από τα economy. Ναι. Τα έχει συστήσει κάποιος και είναι να κάνουμε κάποιο ραντεβού. Υπάρχει μια μάζοξη που θα κάνει ο Θανάσης ο Κωνσταντώνης, ένα τσάι παλιών φίλων των υποδομών μπάσκετ του Πανιωνίου, με παιδιά που τα ξέρετε και έχουν βοηθήσει και στο παρελθόν. Να μην αναφέρω ονόματα γιατί πιθανό να μην θέλουν. Yeah. Είναι οι αφανείς ήρωες του συλλόγου αυτού που είναι, που λέμε ότι είναι μπουρδέλο. Και κάνουμε και την αυριανή την press conference στη μια προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε και τα διαρκείας και ό,τι άλλο έρχεται βοηθητικά εκεί. Να πω ότι τα 60 χιλιάρικα αυτά, όπως λέμε, έχουμε βγει σε μια καμπάνια, γίνεται όλοι μέλη του Ερασιτέχνη, πρέπει να ξέρουμε ότι κάναμε μια προσπάθεια σε αντίθεση αυτών που θέλανε να αφανίσουν τον μπάσκετ του Πανιωνίου και μας πήγανε το τελευταίο 24ωρο στην κυριολεξία για να αποσύρουν την ομάδα, το τελευταίο 24ωρο ό,τι παρατάσεις είχαν πάρει. Για να μην βρεθούμε λοιπόν στη γάμα Εσκανά, κάνουμε μια προσπάθεια και μια έκκληση στον κόσμο να βοηθήσει τον μπάσκετ του Φάνη, του Χρυστοδούλου, του Παναγιώτη, του Γιαννάκη, του Πιτζέι Μπράουν, του Μπόμπαν, του Λασμπέργκερ, του Άγγελου, του Κορονιού, του Μάκη του Δεδρινού, του Κώστα του Μίσα, να βρεθεί σε μια αξιοπρεπή κατηγορία. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι μας. Με τα χρέη που θα πάμε και παρακάτω, γιατί να μιλήσουμε και για τον Κατσούλα, με αυτά που έχουμε σε χρέη ανοίγματα αυτή τη στιγμή, δεν έχει ο ερασιτέχνης τη δυνατότητα, έχει και μια κατεστραμμένη ενόργανη που του δίνει 45.000 το χρόνο στο κεντρικό του ταμείο. Τραγικό νούμερο αυτό. Έτσι. Η απώλεια είναι. Έχουμε και μια ενόργανη που πρέπει να κοιτάξουμε και θα πάμε και εκεί. Εγώ εδώ είμαι για να συζητήσουμε όσο θέλετε. Δημήτρη. Είναι η πρώτη συνέντευξη που κάνουμε και δεν είναι του χαβαλέ, δηλαδή να πούμε τι επιτυχίες είχαμε. Όχι. Είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνω εδώ με τα προβλήματα και όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Δημήτρη, αυτή τη στιγμή είναι τραγικό για μένα
οι επιφανείς άνθρωποι του, από του Πανιωνίου που μένουν στη Νέα Σμύρνη ή εκτός Νέα Σμύρνης να μην μπορούν να διαθέσουν 65.000 στο μπάσκετ για να τρέξει ένα χρόνο το μπάσκετ εκεί πέρα που πρέπει να τρέξει στη Β' Εθνική, γιατί δεν μπορούσαμε κι αλλού. Λοιπόν, ας ολοκληρώσει, Δημήτρη, δεν διακόπτω το λάμπιο που δεν είναι, απλά ολοκλήρωσε, γιατί έχουμε και δύο πράγματα ακόμα. Εκεί από όλα αυτά τα μπάτζετ που σας ανέφερα, η υποδομή θα πάρει την ευθύνη της αποπληρωμής του προπονητικού team που θα τρέχει την ομάδα. Αυτό μπορούμε σαν τα έσοδα των υποδομών, λοιπόν, τα πάνε εκεί. Τα έσοδα των υποδομών θα πάνε εκεί του. Δεν θα δώσουμε στο κεντρικό ταμείο τίποτα. Όλα τα χρήματα θα πηγαίνουν στο κεντρικό ταμείο, πάλι να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Το κεντρικό ταμείο θα πληρώνει, αλλά δεν θα μου παρακρατηθεί χρήματα, δεν θα μου παρακρατήσουν χρήματα για τα γενικά έξοδα. Ναι. Έτσι, στα γενικά έξοδα θα καλύψει υποδομή το προπονητικό team. Το βοηθό και το βοηθό του Βλάχου και τον Βλάχο. Ναι. Έτσι. Αυτά έχω να πω. Να πω και για τον Γεράσιμο τον Βεντούρη που έτρεξε αυτήν την ομάδα και την είχε κάνει κυπελούχο Ελλάδος. Δεν είναι ένα και δύο οι άνθρωποι. Ο Γεράσιμος ο Βεντούρης όμως μπορεί να διαθέσει. Ο Γεράσιμος ο Βεντούρης που είχε ένα άσχημο κλείσιμο, ναι, στα διοικητικά πράγματα του συλλόγου, αλλά είναι και ένας άνθρωπος που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τσέπη που μάτωσε στον Πανιόνιο, ναι, για ναι, να το λέμε. Όπως λέω το ένα, λέω και το άλλο. Έτσι. Και πραγματικά, αν δεν αγκαλιαστεί και αυτή η προσπάθεια και ο Εραστέχνης σε αυτή την προσπάθεια, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σαν υποδομή να έχουμε μία αξιοπρεπή παρουσία και μία πτώση. Λοιπόν, την οποία πάλι, θα ήθελα να την αποφύγουμε. Πάλι λέω να τον χαλαρώσουμε λίγο, γιατί... Ναι. Είναι πολύ ζωντανός. Όχι, δεν θέλω να χαλαρώσω. Με νούμερα. Εγώ θέλω να κάνω μια χιουμοριστική ερώτηση πριν πάμε στο ποδόσφαιρο και, στην ενόργανη και δυστυχώς αυτές τις απώλειες εσόδων και πολύ σημαντικών. Δεν ήσουν ποτέ μπασκετ άνθρωπος εσύ, έτσι? Πάντα ήμουν μπασκετ άνθρωπος. Διοικητικά είχες ξαναπάρει τμήμα στον Πανιόνιο μπάσκετ? Βέβαια, έχω πάει μία αποστολή. Δεν είσαι αδιάβαστος, ήρθα. Αδιάβαστος, φυσικά. Καταρχήν, εγώ όταν. Όταν είδα ότι ο ρόλος του φιλάθλου μόνο δεν βοηθάει αυτό που αγαπάω, τον Πανιόνιο, κράταγα τα στατιστικά στοιχεία 5 χρόνια στον Τζούροβιτς και ένα χρόνο στον Κώστα Μέσα. Okay. Όταν δεν υπήρχαν γαλάνες. Yeah. Το σκάουτινγκ εκτός από το βίντεο, κάθε Τετάρτη με περίμεναν και την Πέμπτη η προπόνηση γινόταν με τα στοιχεία που του δίνα. Τα στατιστικά στοιχεία του αντιπάλου κάθε φορά. Μισός δικός σου, μισός δικός μου, Να πω και παρακάτω. Όχι, όχι, εγώ έχω πάει σαν γενικός αρχηγός την ομάδα που πήρε το παιδικό και το εφηβικό πρωτάθλημα, ίδιες ομάδες ήταν. Με Σιγκούνα, Βασιλόπουλο, Παπαργυρόπουλο. Μπορώ να σου πω και άλλα παιδιά. Τον Καρκούλια. Πόσο χρόνο αυτά, αγαπητέ μου, πρώτε, πόσο χρόνο? Δεν τα θυμάμαι. 20 χρόνια, 15 χρόνια. Είμαι αυτός που μου του έδωσε ο Μάκης ο Δεδρινός χρήματα και μας έστειλε σε ένα τουρνουά την εφηβική ομάδα στους Αχέπαν στο Σικάγο. Μας βρήκε ο Μάκης ο Δεδρινός, Θεός χωρέστον, είναι ό,τι καλύτερη ανάμνηση έχω στο σύλλογο, είναι ο Μάκης ο Δεδρινός. Μας είχε κλείσει λοιπόν ένα τουρνουά των εφήβων στο Σικάγο, στις Ομογένειες. Κάθε χρόνο γινόταν σε διαφορετική πόλη. Τότε δεν υπήρχε τέσσερις. Είχα κάνει και προσκόφερα, αλλά δεν υπήρχε το NSTV. Είχαμε πάει λοιπόν στο Σικάγο. Μάλιστα ο Μάκης είχε αναλάβει να πληρώσει τα αεροπορικά εισιτήρια και τη διαμονή. Και οι Ομογενείς εκεί μας είχαν πληρώσει τις διατροφές. Είχαν βάλει κάποιο ποσό για να μένουμε στο ξενοδοχείο και οι Ομογενείς. Αλλά όταν μίλησα μαζί του για να του δώσω report ότι φτάσαμε, είμαστε εντάξει και τα λοιπά, μου λέει τα δωμάτια, λέω εντάξει λίγο στριμωγμένα γιατί μας βάλανε σε τετράκλινα, μου λέει κατέβα κάτω στη ρεσεψιόν, κάντα δίκλινα και πες μου ποια είναι η διαφορά να σε στείλω. Αυτός ήταν ο Μάκης ο Δεδρινός. Έχω πάει αποστολή μεικτή ομάδα παιδικού εφηβικού στο Μιλάνο στην Ιταλία. Τι θέλα και του το πάει, βιβλίο ολόκληρο λέει. Σαν την Turk Telecom, έχω κάτσει στον πάγκο του γυναικείου μπάσκετ ένα χρόνο. Είμαι αυτός που έφερε την μπούσα στην Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, εξαιρετικά, για να κλείσουμε. Ένα. Όχι, ήταν αρκετά. Φάνησε ο κουμπούρας. Θα ρωτήσω κάτι. Παίζει ακόμα στα 40 του. Θα ρωτήσω κάτι. Μας έδωσες μια πολύ ωραία πάσα και είμαι βέβαιος ότι και ο Λάμπρος το ξέρει. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος θέλει να ενισχύσει τον Εραστέχνη. Δεν είναι στη Νέα Σμύρνη. Θέλει να βάλει λεφτά. Και όχι μόνο αυτό. Από το εξωτερικό. Θέλει να βάλει και παραπάνω λεφτά. Από τα 40 ευρώ. Εκτός Αθήνας. Αυτό πώς μπορεί να το διαχειριστεί ο Εραστέχνης ώστε να βγει. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε
τραπεζικό λογαριασμό, γιατί όσοι υποκατάσχεται μπορούν να μπουν στο όνομα ή της ταμείας, ή της ταμείας του συλλόγου ή του αντιπροέδρου που είναι οικονομικός έφορος. Φυσικού προσώπου λοιπόν. Φυσικού έτσι, και υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη εκεί. Θα του σταλεί αμέσως στην ταχυδρομική διεύθυνση η απόδειξη και θα του σταλεί και σκαναρισμένο mail της απόδειξης. Μέχρι να του πάει η απόδειξη. Αυτά είναι μια πρόχειρη λύση. Ας γίνει ένας λογαριασμός. Ναι, αλλά δεν το ξέρω. Μα είναι, αν υπάρχει στο info του Πανιωνίου, στο mail που υπάρχει του ερασιτέχνη, αν υπάρχει τέτοια διάθεση, θα του δώσουμε στοιχεία. Όχι, υπάρχει. Δεν μπορούμε να βγάλουμε, λέω ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε σε δημοσιότητα. Λοιπόν, να πούμε πως όποιος θέλει και θέλει... Να εκδηλώσει να γίνει μέλος του ερασιτέχνη, είτε να ενισχύσει τον μπάσκετ, είτε με δύο διαρκείες και τα δεξιά. Να στείλει στο info, παπάκι, πανιόνιος, για συνεννοηθούμε. Λοιπόν, πάμε στην μπάλα. Όχι, πάμε ενόργανη. Στην ενόργανη. Πλάμα λίγο μας πιέζει ο χρόνος, οπότε... Γιατί σας πιέζει, εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε. Καλά, θα ξανάρθουμε, εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε, το ξέρεις. Στην ενόργανη, Δημήτρη... Εγώ έχω πολλά να πω. Στην ενόργανη, Δημήτρη... Συγγνώμη, θα κάνουμε αντιπρόεδρος part 2 κάποια στιγμή, γιατί έχει πολλά πράγματα. Στην ενόργανη, τι γίνεται, Δημήτρη, τι κάνουμε. Λοιπόν... Δηλαδή, εγώ βλέπω μια Ντίνα Δήμα... Να μην μπορεί να φέρει ούτε ένα παιδί μέχρι τα 45.000 από παίξει μείον, σου λέει. Ναι. Νομίζω ότι το νούμερο είναι... έχει απαντήσει την ερώτηση. Ναι. Πώς το αντιμετωπίζετε. Αυτό είναι ένα οικονομικό νούμερο, Δημήτρη. Η ουσία είναι ότι. Είναι όλο το budget του μπάσκετ. Έχουμε στερηθεί. Δεν είναι τα έξοδα που τρέχουν. Φυσικά. Στο σύλλογο, για να καταλάβουμε, το Φλεβάρι και μετά με τον κορονοϊό, τρέχανε μόνο έξοδα, δεν ήρθαν έσοδα. Φυσικά. Και στην επανένταξη δεν έπανε. Φυσικά. Ανοίξανε όλα τα τμήματα και πάση δυνάμει. Οικονομικά οι ακαδημίες για να φέρουν τα αντίστοιχα. Και δεν υπήρχε και αρρωγή στον κορονοϊό να σας δώσουν πιο μπροστά τα λεφτά που σας θέλανε να σας δώσουν για να προχωρήσουν. Πάμε λοιπόν στην ενόργανη. Γίνονται οι βροχές το Μάιο, την αμέσως επόμενη μέρα. Από τις βροχές ήρθε συνεργάτης του Πατούλη κάτω στο Πανιόνιο, γνωστός μου. Πήγαμε και με αυτό που δεν ξέρω πώς το λένε στα τηλέφωνα, με Skype, του δείξαμε το χώρο και από εκείνη την πρώτη μέρα, την επόμενη μέρα της καταστροφής, είχαμε μία υπόσχεση από τον Πατούλη ότι η περιφέρεια θα βρει τον τρόπο να μας βοηθήσει. 6 μήνες έχουν περάσει όμως. Ναι. Εμείς σαν Πανιούνιος έχουμε αποτανθεί πατού. Όπου μας ζήτησαν να στείλουμε επιστολές, περιφέρεια, δήμους, γενική γραμματεία, ιδρύματα, γιατί κάποιοι γράψανε για τον Ιάρχος και τον Νάση. Ναι, ο Νάση, όπου ήταν να αποτανθούμε, αποτανθήκαμε. Από εκεί και μέρα το μόνο που πήραμε ήταν υποσχέσεις. Και εδώ είναι διπλό το πρόβλημα. Ωραία. Γιατί το ένα το πρόβλημα μπορεί εν μέρει να λυθεί με αυτό που λέγεται πρόγραμμα φιλόδημος. Δηλαδή να έρθει εδώ ο εργολάβος που έχει αναλάβει τις μονώσεις του γηπέδου, να φτιάξει εκεί που εντοπίσαμε με μηχανικούς που έφερε η κυρία Δήμα τις εισρωές των υδάτων, δηλαδή τη ράμπα που είναι πίσω στο τζούντο και το κενό που υπάρχει ανάμεσα στο Μήλωνα και τις εξέδρες στα δοκάρια του γηπέδου και τα λοιπά, με τα χώματα που έχουν υποχειρήσει, έχουν υποχωρήσει, έχουν πέσει και γίνεται και ρίξανε και σπάσανε μέσα το ντουβάρι. Αυτό λοιπόν είχαμε, αυτό ότι θα τελειώσει τον Αύγουστο, ότι θα γίνει μια στάση στο τάδε, θα τάδε. Αυτό το πράγμα έχει τραβήξει από λάστιχο και έχει φτάσει μέχρι σήμερα που μάθαμε ότι έχει γίνει και κάποια ένσταση και μετά την ένσταση αυτή θα πάει στο ελεκτικό συνέδριο για έγκριση και μετά θα έρθει στο Δήμο για εκτέλεση. Αυτό λοιπόν το τράβημα το χρονικό σαν λάστιχο δεν μας το περιέγραψε κανένας, μα κανένας από την αρχή, πόσο θα είναι. Παίρναμε αόριστα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει αυτό το λάστιχο λέω εγώ ότι μπορεί να τελειώσει και μέσα σε αυτό το μήνα να έχουμε, ξέρω εγώ, απόφαση του ελεκτικού συνέδριου να έρθει να κάνει, ας πούμε, να επισκευάσει την τυχοποιία, να κάνει... Ως φιλόδημος πάντα. Ως φιλόδημος, ναι. Μάλιστα. Αυτό τελειώνει μόνο το ένα πρόβλημα του χώρου. Γιατί έχουμε τα το άλλο το πρόβλημα του χώρου, τα κατεστραμμένα στόματα που πεταχτήκαν, τα όργανα που χαλάσανε, οι μοκέτες που χαλάσανε, είναι, επειδή είναι πράγματα τα οποία έρχονται απευθείας από το εξωτερικό, τα όργανα της ενόργανης,
Μόνο το ΣΚΑΜΑ, ας πούμε, που έχει καταστραφεί και κάνει προπόνηση και οι τερματοφύλακες του ποδοσφαίρου εκεί, μόνο αυτό το ΣΚΑΜΑ έχει 10 με 12 χιλιάδες. Το ύψος λοιπόν είναι 50 με 60 χιλιάδες. Αυτά τα χρήματα πάλι έχουμε μόνο υποσχέσεις ότι θα τα πάρουμε από κάποιον. Από ποιους έχετε υποσχέσεις? Είχαμε υποσχέσεις από την αντιπεριφέρεια, την κυρία Νάνο. Από την περιφέρεια λοιπόν, οκ. Okay. Ένα κομμάτι ότι θα μας δώσει ο Δήμος, ένα κομμάτι ότι μπορεί να παίρναμε μέσω του κυρίου Θεοδωρικάκου από κάποιο ληξιπρόθεσμο κτλ. Αόριστα πράγματα. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο που να μας... Ναι, τι να πει άλλο. Ναι. Να μας δίνει φως. Το μόνο που έχουμε καταφέρει, επειδή η κυρία Δήμα είναι και το μοναδικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανιωνίου, που εκτός από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, έχουμε καταφέρει να μετακινήσουμε εκεί τους προπονητές των αγωνιστικών ομάδων και να κάνουν εκεί τα αγωνιστικά μαθήματα, αγόρια και κορίτσια, να κάνουν εκεί προπονητές. Δόξα τω Θεώ. Και φυσικά πάλι πληρώνονται από εδώ και από εκεί, μέσα από τον Πανιόνιο, παίρνοντας από εδώ, παίρνοντας από τον μπάσκετ, παίρνοντας από το στίβο, παίρνοντας από την κολύμβηση, πληρώνονται αυτοί οι προπονητές και διατηρούμε ακόμα τις αγωνιστικές ομάδες. Λοιπόν, λάβω πριν πάμε στο ποδόσφαιρο, έχω ξεχάσει να ρωτήσω κάτι. Είμαι βέβαιος ότι και ο Δημήτρης το περιμένει και θα το έλεγε. Βαρίκας. Πότε τελειώνει, πώς τελειώνει και τι σημαίνει το Βαρίκας δεν τελειώνει πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων και αν έχουμε πλαν B. Καταρχήν έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις τέλη Οκτωβρίου. Καταρχήν γιατί εδώ υπόθηκε ότι 5 χρόνια τρέφουμε για να βγάλουμε άδεια στο Βαρίκας και δεν βγάζουμε. Αυτό είναι ανακριβέστατο. Έτσι. Για να βγάλουμε άδεια, καταρχήν για να μπορέσουμε να πάρουμε οποιοδήποτε εκταμίευση από την πολιτεία, είτε από Γενική Γραμματεία είτε από Περιφέρεια κτλ., έπρεπε καταρχήν να νομιμοποιήσουμε το γήπεδο, σε εγκαταστάσεις του γήπεδου, οι οποίες ήταν όλες ανομιμοποιητές. Αυτή τη στιγμή κάθε γυμναστήριο, κάθε χρήση που έχουμε, δηλαδή του τζούντου κατά την κερκίδα, δεν είχε νομιμοποιήσει. Του στίβου το κλειστό, της ενόργανης. Έχουν τώρα αυτά. Τώρα αυτά όλα με μια υπερπροσπάθεια που έγινε τα τελευταία χρόνια, πάλι επί διοικήσεως του Μπουρδέλου, κατορθώσαμε και βγάλαμε άδεια σε όλες τις εγκαταστάσεις του γηπέδου, ακόμα και στους πυλώνες στήριξης του Σκεπάστρου, που ενώ στα σχέδια στην πολεοδομία εμφανίζονται ότι πατάνε μέσα στις κερκίδες, πατάνε στο πεζοδρόμιο. Ναι. Εμείς λοιπόν καταφέραμε και νομιμοποιήσαμε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις. Και το Βαρίκας ακόμα, και τις πισίνες, και τη μικρή και τη μεγάλη, και την τέτα, αυτά τον νομιμοποίησαμε. Τι μένει λοιπόν στο Βαρίκας? Μένει λοιπόν το δεύτερο στάδιο, που ήταν, επειδή μέχρι στιγμής, για να μην τρελαθούμε, το στάδιο, το γήπεδο Βαρίκας, το χρησιμοποιούσαν μόνο τα εφηβικά και παιδικά. Έτσι. Εκεί δεν χρειαζόταν κάποια ιδιαίτερη άδεια. Είχαμε μόνο τους πυροσβεστήρες, ξηράς κόνεως, 6 πυροσβεστήρες σε όλο το χώρο για να είναι νόμιμο το γήπεδο. Τώρα λοιπόν που πρέπει να παίξουμε άλλες κατηγορίες, πρελίν και τα λοιπά, χρειαζόταν καινούργια μελέτη πυρασφάλειας, έξοδη κινδύνου, είχαμε μία ήθελε και δεύτερη. Γίνανε αυτά πάντως. Αυτά γίνανε. Κολλήσαμε όχι, στις 5 ίτζες της ΕΙΔΑΠ. Θέλαμε νερό 5 ίτζων για το γήπεδο. Σωλήνα. Αλλά να βγάζει 5 ίτζες νερό. Για να μπορούν να πάρουν οι πυροσβεστικές σχολείες μέσα. Αυτό λοιπόν έπρεπε να γίνει ή σε συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ, στην οποία βρέθηκε μια καινούργια οφειλή από ρολόγια που δεν κάναμε χρήση εμείς σαν εραστέχνη, αλλά ξανάρθαν 56 χιλιάρικα πάνω. Πάε. Ποιανού ήταν αυτό? Πάει. Αν δεν είναι εραστέχνη, ποιος άλλος θα είναι? Τώρα τη ΠΑΕ. Εντάξει, δεν πάει και ο εραστέχνης. Μάλλον που ποτίζαν το χώρο. Okay. Γιατί δεν μπορεί να χρεώσει την ενόργανη ότι έχει κάψει 54.000 νερό, εντάξει, ούτε το τζούντο, ούτε το στίβο, ούτε τίποτα. Μήπως είναι έτσι πάρα πολλά χρόνια όμως αυτό? Είναι 2-3 ή είναι 20? Εγώ είναι όπως σας είπα τα 56 χιλιάρικα της εποχής Τσάβαλου. Τα κουβαλάτε. Που ήταν, δεν μπορείς να τα ανακαλύψεις. Μάλιστα. Εκεί ήταν κλειδωμένο ένα ρολόι και πληρώναμε το πάγιο. Μάλιστα. Ξαφνικά ήρθε να δει τι γίνεται με αυτό το ρολόι και είναι μόνο πάγιο και είδε ότι ήταν... Έγραφε. Όχι, ότι ήταν κλειδωμένο. Α, ήταν κλειδωμένο. Το ξεκλείδωσε, και έγραψε... το άφησε να γράφει και σου έκανε ένα καταλογισμό. Μάλιστα. Έτσι. Έχουμε λοιπόν 54.000. Έχουμε 54.000 και έχουμε και την βοήθεια των Πανθέρων τώρα, που είχαν ένα πέρασμα από την πυροσβεστική, να πάρουμε το νερό των 5 ετών από τον πυροσβεστικό κρουνό. Μάλιστα. Και περιμένουμε τώρα
Έχουμε κάνει μία αλλαγή στη μελέτη πυρασφάλειας και περιμένουμε την πυροσβεστική να έρθει να εγκρίνει αυτή τη μελέτη για να μας δώσει άδεια. Πλαν B, αν τυχόν δεν προχωρήσει, δηλαδή αυτό υπάρχει, έχουμε. Όχι, υπάρχει λύση από ό,τι φαίνεται. Έτσι φαίνεται, ναι. Για το Βαρύκας. Υπάρχει. Δηλαδή θα ναι, υπάρχει. Οπότε δεν κοιτάτε περίπτωση οι άλλοι. Έχουμε κοιτάξει, έχουμε, το Μίλωνα, αλλά όχι σαν μόνιμη έδρα, όπως είπε πάλι ο Διονύσης κατά λάθος, του Βόλε ή κάτι άλλο. Έχω πάει στο Μίλωνα και έχω μιλήσει με τον κύριο Σακελαρίδη, αν μπορούμε να δηλώσουμε σαν δεύτερη έδρα το Μίλωνα. Ναι. Και βέβαια, αν παίξουμε τώρα στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, επειδή είναι κάποια πράγματα που μπορεί να μην τα προλάβουμε στο Βαρύκα. Το παιχνίδι είναι με τα νομίζω. Όχι, το πρώτο παιχνίδι είναι με τον Ελυσιακό. Με τη Μεγαρίδα είναι το παιχνίδι. Με τη Μεγαρίδα. Κάναμε, να αναβληθεί. Κάναμε ένα αίτημα. Όχι, έχει αναβληθεί η πρώτη αγωνιστική που είναι με τον Ελυσιακό και μας την έχουν βάλει εμβόλυμα. Mm. Στη Μεγαρίδα στείλαμε ένα αίτημα σήμερα να γίνει αντιστροφή των εδρών. Να παίξουμε εμείς πρώτο γύρο εκεί και να έρθει να παίξει δεύτερο γύρο εδώ αυτή. Και έχω πάει χθες στο Μίλωνα στον πρόεδρο του, τον κύριο Σαλακελαρίδη, και δέχτηκε να μας φιλοξενήσει για αυτή την αγωνιστική αν η Μεγαρίδα πει όχι. Ένα τμήμα, κάποια τμήματα. Για, μόνο για τον μπάσκετ. Μόνο για τον μπάσκετ. Το βόλεϊ είναι έχουν και αυτοί, το έχουν και αυτοί πολλά. Μέχρι τότε θα έχει λυθεί. Ναι. Το γυναικείο που είναι Οκτώβριο. Το γυναικείο. Και αυτό. Περιμένουμε μέσα στις 10 μέρες αυτές να έχουμε τελειώσει. Μάλιστα. Με την άδεια του Βαρύκας. Αλλά εκεί για να παίξουμε μπάσκετ πρέπει να αλλάξουν και οι ρακέτες. Ναι. Αυτές θα τις πάρουμε από το Μπεφόν που τις έχουμε. Το Μπεφόν είναι δικές του οι ρακέτες. Θα πάρουμε, ζητήσαμε από το Δήμο και δεν ξέρω αν θα πάρουμε τις ρακέτες του Αρτάκης. Δεν είχαμε πάει μπασκέτες στον Μπεφόν του παλιού Αρτάκης. Οι μπασκέτες, όχι, οι παλιές μπασκέτες του Αρτάκης είναι σε μια αποθήκη στα σύνορα με τον νέο κόσμο. Ναι. Αυτές οι μπασκέτες είναι του Μπεφόν. Ο Δήμος έχει πάρει εκεί τα δύο ρολόγια και έχει πάρει και την κονσόλα χειρισμού του ρολογιού. Ναι. Εμείς πήγαμε σήμερα στο Δήμο, αλλά δεν ήρθα κατευθείαν εδώ και δεν έχω ενημερωθεί από τον πρόεδρο. Τι κάνουμε με τον πίνακα. Μας πει. Ναι, πίνακας και μπασκέτες. Όχι μπασκέτες, οι μπασκέτες είναι του Αρτάκης. Έχουμε ζητήσει αυτές. Τις έχει ο Δήμος, φυλαγμένες. Τις έχει ο Δήμος και έχουμε ζητήσει να μας τις δανείσει μέχρι να γίνει του Αρτάκης, σε πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Ποδόσφαιρο. Με το ποδόσφαιρο. Τι πλάνο, έχουμε ακούσει ονόματα. Παλιοί ποδοσφαιριστές. Αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο καταρχήν θα ήθελα να το δω και στο μπάσκετ. Δηλαδή, περιμένω και από παλιούς αθλητές του μπάσκετ να έρθουν να πλαισιώσουν την προσπάθειά μας, όπως ο Μανιάτης, ο Μάκος κτλ. Όχι αγωνιστικά, αλλά με κάποιο τρόπο με τη συμβολή τους, με τις γνωριμίες τους κτλ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Γιώργος ο Γάσπαρης μπορεί να κάνει μια κίνηση. Εγώ πιστεύω στο Γιώργο. Εσύ θα μας δίνεις ειδήσεις δηλαδή. Όχι, λέω. Ο Γιώργος μακάρι να κάνει μια κίνηση και να μαζέψει. Αυτό λάμπρο που μας λείπει είναι τα χρήματα. Ναι. Έτσι. Το βασικότερο. Ο Γιώργος ο Γάσπαρας λοιπόν, αν μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό το τομέα, γνωριμίες παλιών μπασκετμπολιστών να μπορέσουν να έχουν. Όπως και ο Φάνης ο Χριστοδούλου. Και ο Φάνης ο Χριστοδούλου. Ό,τι γνωριμία έχουν τα παιδιά μπορεί να υποβοηθήσει. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπηρετήσει και έχουν τιμηθεί από τον Πανιόνιο. Το μπάσκετ τρέχει έτσι όπως, το ποδόσφαιρο τρέχει έτσι όπως τρέχει. Νομίζω ότι θα σταθεί με αξιοπρέπεια στην Τρίτη Εθνική. Έχω εμπιστοσύνη απόλυτη και στους ανθρώπους που το τρέχουν. Και δεν νομίζω να έχει. Δηλαδή αυτή η ευθύνη που βαρύνει, γιατί μην νομίζετε ότι δεν το χρηματοδοτεί ότι και αυτό ο ερασιτέχνης. Μα γι' αυτό ρωτάμε σένα, γιατί. Δημήτρη, δηλαδή και ο Σκούρας. Έχει τεθεί και. Άνθρωπος του ερασιτέχνη. Να σου πω κάτι τώρα που μου ήρθε στο μυαλό. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία που συντηρούσε το χλωροτάπητα έφυγε. Πήρε την εγγυητική και τη ΕΠΑΕ. Και έφυγε. Ο χλωροτάπητας, αν δεν συντηρηθεί, θα παίζουμε σε λάσπη. Θα φτάσει στο γήπεδο να είναι όπως ήταν πριν 30 χρόνια. Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι. Αν μου επιτρέπετε να κάνω λίγο διαχείριση χρόνου, ο Δημήτρης, ξέρω ότι έχει να πει και άλλα πράγματα. Δημήτρη, θα σου δώσω 2 λεπτά. Ωραία. Με την υπόσχεση ότι ο χώρος αυτός είναι για σένα. Όποτε θα παίρνουν στη Βουλή. Πάρτα, πάρτα και σε ακούμε. Μιλάμε για το ποιο θέμα. Για Τσούλας. Παρακαλώ. Αυτό είναι ένα μείζον
θέμα, το πιο μείζον θέμα που έχει ο Πανιώνιος αυτή τη στιγμή, ο ερασιτέχνης. Στις 18 Ιουλίου του 2003 η Γενική Γραμματεία έχει βγάλει μία απόφαση, την 23365, αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου Σμύρνης. Όχι πάει. Στην ουσία αυτό το έργο που έβγαλε ήταν μόνο το σκέπαστρο. Το ύψος του έργου ήταν 1.213.250 δραχμές, ευρώ. Έτσι, οι εκταμιεύσεις που γίνανε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με πληρωμές μέσω του Εραστέχνη στον Κατσούλα ή την Τρικά του την έκανε αργότερα ήταν 698.008 ευρώ και 61 λεπτά, και η τελευταία πληρωμή του έγινε στις 4 Σεπτέμβρου του 2006. Έκτοτε υπήρχε μία πληρωμή επί δικής ως Τσακίρη που ήταν η κατάπτωση της εγγυητικής που είχε βάλει μία εγγυητική ΠΑΕ σε περίπτωση που δεν αποπληρωθεί από τη Γενική Γραμματεία. Τι ποσό? Αυτές ήταν 150.000 στις 1 Εβδόμου του 2007 και 59.500 στις 1 Οκτώ του 2007. Ήταν ένα ποσό των 209.500 ευρώ. Σύνολο δηλαδή ο Γκατσούλας πληρώθηκε 907 χιλιάρικα. Η πραγματική οφειλή με βάση αυτά που πληρώθηκε είναι 305.741. Αυτός δεν υπολογίζει την κατάπτωση της ηγετικής και καλά κάνει γιατί έτσι γίνεται. Mm. Άρα το πραγματικό ποσό που του οφειλόταν ήταν 515.241 ευρώ. Μιλάω με απόλυτους αριθμούς. Στις 12 του 2011, δηλαδή 5 χρόνια μετά την τελευταία πληρωμή, η Γενική Γραμματεία έβγαλε ένα απλό δελτίο τύπου που κατήργησε τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις για όλα τα αθλητικά έργα που είχε στον αέρα. Τι είχαμε εμείς? Εμείς είχαμε αυτό το έργο. Όχι, όχι, ποιο ήταν το ληξιπρόθεσμο? Το ποσό είναι οι 515.000. Αυτό λοιπόν το κατήργησε. Ο Γκατσούλας κέρδισε τα δικαστήρια όλα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εις βάρος ποιου? Εις βάρος του Εραστέχνη με τον οποίο έχει τη σύμβαση. Δεν γιατί υπάρχει δηλαδή περίπτωση. Μην πείτε τώρα ότι θα είχαμε τον Γκούγια, τον Αλαφούζο, τον Λικουρέζο ή ποιον άλλον. Δεν υπάρχει δικηγόρος να κερδίσει μία σύμβαση τέτοια. Δεν χάνεται αυτό. Έτσι, το μόνο που κάναμε, που έκαναν μάλλον οι διοικήσεις, ήταν να παρατείνουν την αποπληρωμή. Τι ποσό είναι σήμερα αυτό λοιπόν, γιατί θα έχει έντοκο? Το κατασχετήριο που έχει πάει στις Χερές είναι 823.888 ευρώ. Άλλη μια φορά το σκέπαστε. Με τους τόκους. Δηλαδή ποιο σκέπαστε? Αυτό λοιπόν εδώ είναι ό,τι πιο απαράδεκτο θηλιά έχει γίνει από την πολιτεία θηλιά απέναντι σε ένα ερασιτεχνικό σωματείο. Γιατί το έργο, πάλι επαναλαμβάνω, δεν αφορούσε το Γυμναστικό Σύλλογο, αφορούσε την ΠΑΕ και μόνο την ΠΑΕ. Είναι κάτι για να μην μας λένε ότι εσείς δεν έχετε ανάστημα και δεν μπορείτε να καταφέρετε να κάνετε ένα ράντε η διοίκηση αυτή κτλ. Είναι κάτι που δεν τόλισε ούτε η διοίκηση Τσακίρη, η οποία όμως φρόντισε να μετατοπίσει το πρόβλημα πάνω στον ερασιτέχνη. Δηλαδή, αντί να πάει να δώσει 305 χιλιάρικα... Συγγνώμη, η διοίκηση Τσακίρη ή η διοίκηση? Η διοίκηση Τσακίρη. Η διοίκηση Τσακίρη, λοιπόν, όταν της ήρθε το πρόβλημα σαν πρόβλημα, που είχε και τις υποσχέσεις από την τώρα την Πακογιάννη, ότι θα βγάλει άδειες, θα κάνει ένα σούπερ γήπεδο εδώ πέρα, σου λέει, τι, δεν πληρώσω εγώ αυτό, άστο, ποιος έχει κάνει τη σύμβαση? Ο Εραστέχνης. Τι χρωστάω εγώ? Την εγγυητική. Πάρ την εγγυητική και γεια σου. Ενώ είχε κάνει και πρόεδρος του Εραστέχνη, κύριο Τσακίρη. Ναι. Έτσι. Αυτό το νούμερο σήμερα πώς και αν το μανατζάρετε? Αυτό το νούμερο λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και πρέπει να μας απαλλάξει η πολιτεία από αυτό το νούμερο. Δεν αποπληρώνεται λίγο-λίγο, είναι εκεί? Όχι, είναι εκεί και περιμένει τη σειρά του. Μάλιστα. Είχε κάνει, εμείς δεν παίρναμε από τα μισθώματα. Είχε προλάβει και είχε μπλοκάρει το μίσθωμα τις Χερές. Έχουν άλλη προτεραιότητα. Είχε πάρει στο χάρι και στα εισιτήρια της ΠΑΕ. Δηλαδή εισέπραξε, δεν ξέρω πόσο αναλογούσε στον Εραστέχνη το 10%, που δεν μας απασχολεί κιόλας γιατί δεν το εισπράταμε έτσι κι αλλιώς. Και εισέπρατε και τα μισθώματα του χάρι από το κηλικείο. Έτσι. Και τώρα περιμένει τη σειρά του στις δύο Χερές, γιατί μία είναι από το δημόσιο το κατασχετήριο για να... Εμείς τι ζητάμε διαγραφή γι' αυτό? Ζητάμε, θα ζητήσουμε. Φυσικά θέλουμε. Και ζητάμε διαγραφή. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επί ποιας εποχής Γενικού Γραμματέα είχε γίνει? Επιλιάνη είχε γίνει. Επιλιάνη. Και είχε
χάσει τις εκλογές στο Πασόκ και είχε παραλάβει μια δημοκρατία και πάγωσε τις εκταμείες. Και συνεχίστηκε από όλους τους επόμενους προφανώς. Ναι, όλους τους επόμενους. Αυτό το θέμα τώρα. Εγώ έχω κάνει 5 παραστάσεις στην Γενική Γραμματεία μέχρι τώρα. Και τι λέει. Έτσι, σε όλες τις πολιτικές σχέσεις. Θα το δούμε. Ότι απαντάνε όλοι οι πολιτικοί μου. Φαντάζομαι. Οι πολιτικοί μπορεί να απαντάνε, αλλά πρέπει να λύνουν και τα θέματα. Λοιπόν, κρατάω το νούμερο, είναι ηλικιώδες. Θηλιά. Είναι θηλιά σε ένα ερασιτεχνικό σωματείο που έχει 3.500 οικογένειες πάνω. Έτσι. Που φέρουν τα παιδιά της. Είναι απαράδεκτο να καλείται ένα ερασιτεχνικό σωματείο τέτοιες περιόδους για κάτι που έχει γίνει το 2003, να καλείται 17 χρόνια μετά να αποπληρώσει αυτό το ποσό. Και να μην έχει πάρει τίποτα, ούτε μια διαδρομή στίβου. Μάλιστα. Λοιπόν, ξαναλέω, έχουμε πίεση χρόνου, περιμένουν άλλοι δύο απ' έξω. Δημήτρη, θα ξανάρθεις. Έχεις πράγματα να πεις. Ναι, να πω ότι έχουμε 18 τμήματα συνολικά στον Πανιόνιο, πια όχι τα 14. Να μην το πεις άλλο, ας το μαζέψουμε λίγο για σήμερα, παιδιά. 18 τμήματα που αυτά, βάσει δηλώσεων κύριο Αυγενάκη, μπορούμε να... Όχι, ο Αυγενάκης έχει ένα point system που είχε και παλιά Γενική Γραμματεία. Ναι. Επιδοτηθούμε για το πετάν και την πυγμαχία. Θα πάρουμε τα λεφτά, θα πάρουμε τα μεγάλα τα... Ναι, αλλά... Εκεί από το κοινό το πω εξής, θα περιμένουμε πότε θα έρθει αυτό το ποσό. Μάλιστα. Αλλά αυτό το ποσό είναι μία ασπιρίνη. Εντάξει. Έτσι είναι μία ασπιρίνη. Και πάλι επαναλαμβάνω ότι εδώ είμαστε μία διοίκηση τα τελευταία χρόνια που δεν έχει χρέος στο Σύλλογο και προσπαθούμε να του κλείσουμε όλες τις τρύπες. Έτσι. Που είδαμε και ενάμιση χρόνο απλήρωτοι ήταν οι προπονητές στα τμήματα, εκτός από το τμήμα μπάσκετ. Όλοι οι υπόλοιποι προπονητές στα τμήματα ήταν 1,5 χρόνο απλήρωτοι όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Λάμπρο, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω ο κόσμος του Πανιωνίου να μείνει συσπηρωμένος. Δίπλα στον Αριστέχνη. Όχι γύρω από πρόσωπα, γύρω από το κάστρο που λέγεται Πανιώνιος, γιατί αν αφήσουμε αφελείς ανθρώπους να κάνουν εύκολες κριτικές και να στείλουν κρεμάλες γύρω-γύρω από το γήπεδο, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο και δεν θα μπορούμε να περισσώσουμε τίποτα. Ούτε μία ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική δεν θα έχουμε. Δυστυχώς ο Πανιώνιος δεν είναι ένα σωματείο που λέμε γωνία. Ο Πανιώνιος όταν δεν έχει πορτοφόλια πρέπει να βαδίζει με αυτό που μπορεί η τσέπη του και μόνο και μπορούμε να έχουμε αξιοπρεπή παρουσία εκεί. Εκεί που είμαστε τώρα, αυτή τη στιγμή. Αν έρθουν τα πορτοφόλια, καλώς να έρθουν. Λοιπόν, να είναι επιτυχημένο το κάλεσμα το αυριανό. Αυριανό, από τους 7 και 4. Σας περιμένουμε και σας εκεί. Τα πούμε. Δημήτρης Μιχαηλίδης, αντιπρόεδρος του Εραστέχνη Πανιωνίου. Καλή προσπάθεια στο δύσκολο έργο σας, το οποίο σπανίως φαίνεται και με αριθμούς έξω. Ήταν μία από τις φορές που προσπαθήσαμε και εμείς να δώσουμε αριθμούς, θα επανέλθεις και θα επανέλθεις και με νέα νούμερα. Δεν ξέρω αν θα επανέλθω και πότε θα ξαναεπανέλθω, γιατί υπάρχουν και ψυχικές αντοχές. Φυσικά, για όλους. Και, έτσι, και σας είπα εγώ αυτό το κλίμα να λιδωρείται οποιοδήποτε σύντροφός μου, να το πω έτσι, στον Πανιώνιο, είτε είναι αξιωματούχος είτε είναι σε τμήμα που ξέρω ότι λιώνει και υδρώνει, το θεωρώ απαράδεκτο και δεν μπορεί να το αντέξω στο μάχη μου. Μπορεί να αντέξω οτιδήποτε άλλο μέσα φάνηκε αυτό, στους φάνηκε χώρους, αυτό. Αλλά όχι αυτό το πράγμα. Φάνηκε αυτό σήμερα. Έτσι έχω ζήσει και παιχνίδια, να έχουμε χάσει και 20 πόντους και 30 πόντους στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Έχω ζήσει όμως και τον Πετρούνια. Έχω ζήσει σαφώς. Και την Αποστολίδη. Σαφώς. Έτσι και έχω ακόμα χαρές να θυμάμαι. Αλλά δεν μπορεί να ζωρίσω άλλο τον εαυτό μου, γιατί είμαι και μια κάποια ηλικία. Είδατε, δεν άντεξε ο Διονύσης Κοκκινάκης. Πόσο μάλλον ένα άτομο. Λοιπόν, ηρεμία σε όλους μας. Κοντά στα 70-80. Ηρεμία σε όλους μας, ακόμα νέος. Είσαι, ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Λάμπρο, ευχαριστώ και σένα και ο Σπανιόνια Ιδέα. Και καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Γιώργος Βαλασκατζής με τον Χρόνο τον Τάγιο. Και από μένα, καλό σας βράδυ.